Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλον τον πλανήτη. Μη μουρμουράς, βάλ' τα ακουστικά σου, βρε αγόρι μου, μία φορά. Κάμου δεν τα βάζω, να μιλήσω το μικρόφωνο. Χράτς, χρούτς εδώ. Έτσι είναι ζωντανές εκπομπές. Ε? Γιατί γελάς? Ασπρόμαυρο μπλουζάκι Νιρβάνα. Πρώτη φορά βλέπω ασπρόμαυρο μπλουζάκι Νιρβάνα. Εσύ το φτιάξες. Ναι, αποκλείεται να βάζω καρκομπέιν που είχε μια τόσο πολύχρωμη ζωή. Ναι, αισιόδοξη μέσα του, γιατί η ζωή θα ήταν με αυτά που πέτυχε μέσα σε 2,5 χρόνια ουσιαστικά. Θα μπορούσε να είναι. Το αυτοκτόνησε γιατί είχε κομμένα που τη λέγανε Χολ. Χολ. Χολ ήταν η. Η μπάντα ήταν η Χολ. Ναι. Η μπάντα ήταν. Το παρατσούκλι τη ήταν. Ήτανε. Εντάξει, ρε παιδί, μπορεί να έχει την τρύπα στην Καλυθέα. Ναι, ήταν ιδιοκτήτρια. Με ποιον τα έχει, με την τρύπα. Άντε, ρε. Ωραία τρύπα, φίλε. Μεγάλο καρκομπέιν. Ο λόγος για τον οποίο γίναμε τόσο απεσιόδοξοι. Ακούγοντας. Και από όλο πως γελάμε, καλά είναι και ο φίλος. Όχι, δεν θα γελάμε, τέλος αυτά. Πλάκατε, αυτά είναι τώρα. Δεν γίνεται να γελάς. Γιατί να παίζουμε ένα λόγο για να γελάσεις, Σταύρο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γελάσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Θα πεθάνουμε όλοι μια μέρα. Μπορεί να είναι τώρα, μπορεί να είναι αύριο. Άρα θα έρθει αυτή η μέρα κάποτε να χάσουμε κι εμείς. Όμω Χάιλάντερ. Χάιλάντερ, ο Χουλκ. Ο Χουλκ. Εδώ η Ελένη εγκαταλείπει την ενεργό δράση από τα πρωινά. Χθες ανακοίνωσε την παύση των δραστηριοτήτων της. Σταματάει. Η πιο πετυχημένη τηλεπαρουσιάστρια στην ιστορία της πρωινής ζώνης. Ναι, θα σου έλεγα και εγώ στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Ναι. Δηλαδή αν μπορούμε να το πούμε στην ιστορία, βέβαια δεν ξέρω αν ξεπέρασε τη Ρούλα Κορομιλά. Η Ρούλα ήταν, επειδή ήταν πρώτη, ναι, έχει πάντα ένα ψηλό, έτσι, μια ψηλή θέση στο πάνθεον των τηλεπαρουσιαστριών. Αλλά η Μενεγάκη είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Είχε μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά η Μενεγάκη έκανε ένα πράγμα. Ήξερε, ήταν πάρα πολύ έξυπνη η Ελένη και είναι. Για κάποιους που θεωρούν ότι. Την χαζή. Δεν τους βλέπει η Μενεγάκη. Ναι, καλά, ξεκάθαρα. Η Ελένη Μενεγάκη έκανε ένα πράγμα. Έκανε το πρωινό, αυτό που ήξερε πάρα πολύ καλά. Δύο. Πρωινό και παιδιά. Α, ναι, πόσα έχει, 3, 4, 5. Τα οποία δεν καταλάβαμε ποτέ τι τα έκανε, εντάξει. Ναι. Η Ρούλα Κορομιλά δοκιμάστηκε και σε σοου βραδινά, έτσι. Ναι. Εκείνη η χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης με τον Στέφανο Σαρντίνη, που έφερνε τις ιδέες της μεταποιούς από Ιταλία, από Ράι, από τα κανάλια του Μπερλουσκόνη. Γι' αυτό και η Ρούλα αποχαιρέτησε νωρίς. Ναι. Ενώ είμαι Νεγάκι. Είμαι Νεγάκι και αποχαιρετά στο πικ, κατά κάποιο τρόπο. Θα χειροκροτηθεί αυτό, δηλαδή δεν φεύγει ως παρικμασμένη, δηλαδή δεν φεύγει. Είναι ο Μάικλ Τζόρνταν, φίλε. The last dance. Δεν φεύγει, ας πούμε, ενώ παίζει στο Ούζο TV. Όχι, στο τηλεφός. Ναι, στο τηλεφός, μακάρι. Το τηλεφός δυστυχώς δεν υπάρχει. Μυθικές στιγμές τηλεφός. Είναι από τις λίγες φορές που ζήλεψα αθηναϊκή τηλεόραση. Διότι γενικότερα τους έχουμε πολύ άσχημα. Στα μίντια δεν τους βλέπουμε. Στα μίντια ιδίως. Δεν τους βλέπουμε κανονικά. Τηλεορασικώς είμαστε σαφώς ανώτεροι. Στη φάη και στα μίντια. Στη φάη. Στο φάι και στη μίντια. Στα μίντια. Όπου δεν έχω πετύχει άνθρωπο. Στη μίντια. Περάσω στη μίντια. Big Tarzan, you Jane. Πάμε ξανά. Στο φάι και στα μίντια δεν υπάρχουν. Γελάμε μαζί τους. Δηλαδή αν είχαμε εμείς τα λεφτά που ξοδεύουν αυτοί στα μίντια, θα κάναμε τηλεόραση που κάποιος που έχανε τη συγκέντρωσή του θα έφυγε να χαστούκι μέσα από την τηλεόραση και το ξυπνούσε. Γιατί δεν βλέπεις καλά. Αν είχαμε τα λεφτά που πέφτουν στην Αθήνα, θα είχαμε ανθρώπους να γυρνάνε από τα σπίτια μοιράζοντας φαλιάρες. Ναι, ναι, τόσο διαδραστική τηλεόραση. Ναι. Τα βάρατε τηλέφωνα. Γελάω με τα νούμερα που ξοδεύονται εκεί. Ναι. Γελάω, διασκεδάζω. Μάλιστα πέρσι είχα προβλέψει και πόσο μέσα θα μπει ένα κανάλι και με κοιτούσαν όταν τα έλεγα. Κανάλι, στο 5, στο 6, ποιο κανάλι, στο 4. Κανάλι, σου είχα πει ακριβώς πόσο μέσα θα μπει, χωρίς την επένδυση. Τηλεοπτικό. Τηλεοπτικό. Παίζει ακόμα. Το Open. Α, δεν πεις, το είπες. Ωραία. Δεν τα πάει καλά το Open. Πώς δεν τα πάει καλά, αφού τα στελέχη του. Ναι, είναι κάτω, δηλαδή με τα βίες περνάει. Άλλαξαν τώρα όλοι. Αλλάξανε, ναι, με τα βίες περνάει. Εμείς κάναμε εκπομπή τώρα αθλητική και κάθε εβδομάδα ένα σκάλες που ήταν εκεί πέρα μας άραζε όλα κάθε εβδομάδα. Κάτσε, ρε γόρι. Ναι. Κάτσε.
Το έκανε πίτι, ξεκάθαρα τώρα. Ναι. Μάλλον είχε καμιά θέση σε καμιά σουίτα στο Καραϊσκάκι αυτό. Καταρχήν, αθλητικές εκπομπές έτσι πως είναι δεν βλέπονται, έτσι πως είναι καμωμένες. Δεν είναι ότι δεν βλέπονται. Δεν παίρνει κανείς το ρίσκο να στήσει κάτι πιο γρήγορο, ρε φίλε. Αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις ανάλυση και κουβέντα και. Πρόσεξε. Ανάλυση γίνεται, να έχεις. Δεν γίνεται να έχεις ανάλυση και διαιτησία όλη την ώρα. Ναι. Αλλά ποιο είναι το θέμα. Όταν κάνουμε κανένα meeting, ξέρω εγώ, και μιλάμε με την συντάξια, διαπιστώνουμε ότι όταν αρχίζουμε και μιλάμε για ποδόσφαιρο, πέφτουν τα νούμερα. Ναι. Αδιανόητο, δηλαδή αθλητική εκπομπή. Σου λέω, είμαστε. Το κοινό στην Ελλάδα το αθλητικό έχει εκπαιδευτεί τόσο λάθος. Που όλα τα άλλα είναι φυσικό επακόλουθο. Όλα τα άλλα. Η τοξικότητα, η αμπαροσύνη. Τώρα προσπαθεί να εξηγήσει σε κάποιον την αλφαβήτα. Δηλαδή κάτι που ένας προπονητής θα σου πει την πρώτη στιγμή. Εντάξει. Και σε κοιτάει και λέει τα δικά του. Καταρχήν, κατ' εμέ τουλάχιστον, επειδή έχουμε πέρασει σε μια νέα φάση. Θα βγάλω μια λέξη τώρα. Τηλεπτικοποίηση των πραγμάτων. Είσαι στο διάλογο, είπε. Το είπα, το έκανα λίγο. Αυτό, άμα το πω, είναι θλάση τη γλώσσα. Άμα το πει όμω στι συνεδριάσει του Open, θα πάρει αύξηση, Σταύρο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια άλλη ορμή προερχόμενη μέσα από τα social media, μέσα από το YouTube. Και επιμένουν οι αθλητικές εκπομπές να έχουν ένα ύφος δεκαετίας του 80, μη σου πω. Αυτό το στήσιμο της εκπομπής είναι λάθος. Ναι, ναι, όλο αυτό το ξερό, το παγερό. Δεν υπάρχει κίνηση. Δηλαδή, άμα δεις όλα τα μεγάλα αθλητικά κόνσεπτ τέλος πάντων παγκοσμίως, ο παρουσιαστής είναι όρθιος, κινείται, κάνει ράνι, υπάρχει εικόνα γρήγορη, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Υπάρχουν άλλες, πώς το λένε, άλλα πλάνα, δηλαδή. Κινείται το πράγμα. Αυτό είναι επηρεαζόμενο από το ποδόσφαιρο που βλέπουμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει στη Super League κίνηση μέσα, πώς περιμένεις τις εκπομπές. Μην υποβαθμίσεις τη Super League. Super League έχει και καλά παιχνίδια. Δεν είναι δηλαδή. Υπάρχουν και καλά παιχνίδια. Όχι, δε φίλε, υπάρχουν και καλά παιχνίδια. Υπάρχουν και καλές ομάδες. Δεν είναι τόσο χάλια. Δηλαδή, οι Τούρκοι τι έχουν, δηλαδή. Και αμάν είναι πέντε κλάσεις πάνω. Έχουν ονόματα παραπάνω. Έχουν ονόματα. Ονόματα. Κάνουν branding. Ναι, άμα κάτσεις και δεις τουρκικό πρωτάθλημα και ελληνικό πρωτάθλημα, ναι. Κάποια καλά παιχνίδια δικά μας. Ωραία. Δεν λάθεις και τεράστιες διαφορές τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι. Από τους Σέρβους είμαστε 10 κλάσεις καλύτεροι. Για το ΠΑΚ πήγε μέσα στη Φενέρ. Ξέρεις ακόμα αυτό θα. Καλά, πήγε μέσα στη Φενέρ και τι. Εδώ τους κερδίσαμε με παίχτη λιγότερο και εκεί πέρα τους κάνουμε ένα 3. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξανά. Ο Ολυμπιακός πέρυσι κέρδισε την Τουρκικιά επίσης. Εντάξει, με σφάγει, αλλά δεν κέρδισε. Τέσσερα την έριξε το Καραϊσκάκι. Όχι, αυτή είναι η Κράζοντα. Ναι, αγκράζοντα. Που έβγαλε ο Σάτα απίστευτα και στην Τουρκία του πετσόκοψαν του καημένου. Έσφαξε την ομάδα του Ερντογάν ο άλλο δηλαδή. Ναι, έφεγαν 4 κίτρινε σε 20 λεπτά. Τα πρώτα 20. Εντάξει, πάντως, ναι, βλέποντας αντίστοιχες εκπομπές του εξωτερικού, δεν είναι μόνο η κίνηση, είναι και η χαρακτήριση προσωπικότητες. Εδώ δεν έχουμε προσωπικότητες που θα στελεχώσουν μια μα τέτοια εκπομπή. Πώς να αναδειχθεί μια προσωπικότητα η οποία τώρα ανά πάσα στιγμή φοβάται ότι θα απολυθεί άμα πει 6 λέξεις παραπάνω. Ένα αυτό, ένα το κρατούμενο. Όχι, ένα ναι, αυτό, ναι. Τέλος. Δύο το κρατούμενο, που λέει και ο Νικόλας. Το ίδιο το ποδόσφαιρο, το ίδιο το προϊόν ανατροφοδοτεί κατ' επέκταση το τηλεοπτικό προϊόν σε κανάλια του εξωτερικού, κυρίως τα αγγλικά που παρακολουθούμε, που είναι δισεκατομμύρια έτη φωτός. Οι εκπομπές, γιατί έχουν προσωπικότητες προερχόμενες μέσα από το χώρο του ποδοσφαίρου, δηλαδή παλέμαχοι, αυτό που λέμε ο παλέμαχος, ο βετεράνος. Ο βετεράνος. Δεν είναι ο Πέτρος Μίχος. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ο Πέτρος Μίχος πάλι καλά, ξέχωρα πάνω λέει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ακούσουμε. Ναι. Πάλι καλά, έχει ένα στήσιμο. Ναι, εννοώ ρε παιδί μου, σαν φυσικά παρουσία έτσι, αυτό το πράο, το μιλίχιο που είχε, που δεν ήταν τηλεοπτικό κατ' εμέ. Από τότε έχω να δω, φαντάσου. Ναι, ακόμα και οι προσπάθειες που έγιναν για να δημιουργηθούν τηλεπροσωπικότητες μέσα από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, π.χ. το περσινό Όπερ με τον Ντέμι, τον Κατσουράνη, τον Γκάκου. Ωραία. Ο Ντέμι είναι ωραία. Έχει κίνηση, ρε παιδί μου, σε αυτό που λες. Έχει κίνηση, αλλά είναι μπερδεμένο. Δηλαδή, έχει ένα νεύρο. Δεν έχει, το αντίθετο. Ενώ ξέρει το άθλημα, δεν ξέρει τα μίντια. Δηλαδή εκεί τώρα πρέπει να παντρέψεις, δηλαδή στο Σάκ είναι φουλ. Μπορεί να είναι ο Σακίλ Ονίλ, ο Σμιθ και ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, αλλά έχουν και ένα δημοσιογράφο που καταλαβαίνει πώς πρέπει να στηθεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, όλοι δημοσιογράφοι, πώς είναι η δημοσιογραφία τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς κάνουν entertainment. Δεν σε ευνοχίζουν εκεί. Ναι, infotainment είναι το ίδιο το παιχνίδι. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουν είναι ο τρόπος με τον οποίο, ας πούμε, εμένα είναι το όνειρό μου αυτό. Δηλαδή, θα ήθελα να κάνω μια περιγραφή
αγώνα live. Καλά, μετά... εγώ έτσι το κάνω, το χρόνια. Ναι, εντάξει, ναι, στο περίπου, ρε παιδί μου. Εγώ infotainment κάνω στην περιγραφή, έκανα. Ναι, γιατί κάτι, λέω είμαι βετεράνος. Ναι, κάτι μπινελί και άλλο, infotainment. Να το γράφω, δώσε την μπάλα! Ναι, ναι, infotainment. Infotainment. Οι Ιταλίες το κάνουν. Ναι. Τι πιστεύεις, ότι οι Ιταλοί μιλάνε στο επιθετικό? Δεν πήρε κράξιμο. Οι Ιταλοί είχαν σοου τώρα που έμπαινε, έβαζε γκολ η Μπρέισε και κουνιότανε τα στιθάκια. Αυτό ακριβώς. Δεν παρουσιαστεί. Ναι, σε παρακαλώ. Θα σου πω, πρέπει να δεις και πού είσαι. Είσαι μεσογειακή χώρα. Ωραία. Δεν μπορείς να προσαρμόσεις τα μηντιακά σου θέλω στο αγγλικό πρότυπο. Σε καμία των περιπτώσεων. Άξι... Γιατί εκεί είναι άλλο το κοινό. Το κοινό έχει μάθει να λαμβάνει και την πιο ακραία σάτυρα. Ναι. Να τη λαμβάνει ως προϊόν καλλιτεχνικό, ως σάτυρα. Ναι. Δηλαδή μπορεί. Ναι, αλλά εδώ βγαίνει η Μόντι Πάιθον, θα του πληροφορούσαν. Όχι απλά η Μόντι Πάιθον, όχι εδώ δεν είναι. Θα είχαν κρεμαστεί. Ναι, θα είχαν κρεμαστεί. Εδώ είμαστε μέχρι ένα μοτίβο, ας πούμε, το να κοροϊδεύουμε ουσιαστικά κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι αποκλεισμένες, οι οποίες είναι περιρροθοποιημένες από την ίδια την κοινωνία. Πάλι πολύ σύντομα. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι το μοτίβο, ας πούμε, της σάτυρας και της κωμωδίας στην Ελλάδα. Και να βάλουμε και καμιά περούκα. Ναι. Και να γελάσουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα, αν αγγίξουμε οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, παιδιά, δώστε μου 40 εκατομμύρια το χρόνο να στήσω εγώ ένα κανάλι. Κοίτα, γι' αυτό γίνεται κουβέντα. Βρε και λιγότερα, εδώ κάνουμε ψυχιατρίο με τα ψίχουλα που παίρνουν τα περιστέρια να πούμε στην πλατεία δικαστηρίων. Εδώ στήσαμε ραδιόφωνα χωρίς budget. Αλλά εδώ στήσαμε site χωρίς ευρώ. Πάω 24, δεν βάλω τον ευρώ. Στήσαμε site χωρίς ίντερνετ. Και πραγματικά αναρωτιέμαι καμιά φορά αυτοί εδώ που δίνουν λεφτά στα media γιατί δεν έρχονται μια φορά και από μένα. Γιατί είσαι στη Θεσσαλονίκη. Και έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη και έχουν πάρει και άλλοι, ναι, project. Κάντο Αττικό 24. Πώς είναι, ρε παιδί μου, τώρα το μετρό, δεν είναι Αττικό μετρό. Για ακούστε, άλλοι. Αν θες να πετάξεις τα λεφτά, εδώ είμαι. Κι εγώ. Ναι. Καλά, εντάξει, εννοείται, παιδί. Δεν μπορώ την ώρα χωρίς μπάτζετ να κάνω αλχημίες. Δεν γίνεται, παιδιά. Κάντο Αττικό. Αυτή είναι η λέξη. Ξυπνήστε. Και δεν το αναγνωρίζει και κανείς. Τι να αναγνωρίζει. Εκείνη μου γυρίζει το μάτι. Δεν σου έστεισα κάτι χωρίς μία. Πες να ευχαριστώ. 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 Σας τρικαλινούσε. Κουβέντα entrepreneur, κυρίες και κύριοι. Πού να τα ακούσετε αυτά, βρε κάτσικο σπίχτε. Πού να τα ακούσετε αυτά. Θες να κάνουμε, να αλλάξουμε την εκπομπή, τη λέμε γιατί γελάτε. Γιατί γελάτε. Γιατί γελάτε. Γιατί γελάζε ζών. Όχι. Εντάξει, γιατί γελάτε, ρε παιδί μου, τώρα να μην απευθυνόμαστε. Πούμε... Όχι, κάποιο που ακούει αισθάνεται ότι απευθύνεται σε αυτόν η εκπομπή. Μην γελάτε. Ότι είναι προσωπική του εκπομπή, ότι γίνεται μια εκπομπή για αυτόν. Παπαδόπουλε, μην γελάτε. Γιώργο! Σαν τάξη. Χαμογέλασε. Την εκπαίδευση κατ' επέκταση. Παρασκευούλα σήμερα με αυτά και με αυτά. Μας είδε και μια ψυχρούλα το πρωί. Χθες φάγαμε τη βροχή. Αυτά να πάνε. Εσύ τι έστανα πάνε. Ήμουνα στον δρόμο. Στο λεωφορείο σου, εμείς είμαστε στον δρόμο. Στον δρόμο ήμουνα. Δεν μπήκα κατευθείαν σπίτι. Ήθελα να πάω στη διαμαρτυρία. Όχι, ήθελα να πάω στη διαμαρτυρία που πραγματοποίησαν οι συνάδελφοι καλλιτέχνε χθες στην Αριστοτέλους και ακολούθησε πορεία μέχρι το Υπουργείο και πιάσε το τουλούμι του αιώνα. Εντάξει, τέτοια αποτυχία. Τελικά του μεταξύ μπορεί να μην ξαναβρέξει μέχρι. Όχι, ναι. Μέχρι Σεπτέμβριο. Εγώ είχα την απορία, ρε παιδί μου, λέω ότι όταν κάνουμε συναυλίες και βρέχει σε ανοιχτούς χώρους, αναβάλλεται. Και πηγαίνει άλλη ημερομηνία. Τώρα κάτι να την κάνουμε. Μπορεί να αναβάλουμε ως καλλιτέχνες, το έχουμε συνηθίσει αυτό ούτως ή άλλως. Την πάμε την επόμενη εβδομάδα. Βλέπουμε ότι τώρα βγαίνει και ηλιακάδα σιγά-σιγά. Κάτω από εβδομάδα. Από εβδομάδα, οπότε ναι, την. Τα αιτήματα ποια είναι, φίλε, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Support art workers. Να βοηθηθούν οι χώροι που πραγματοποιούν, οι ίδιοι καλλιτέχνες καταρχήν, με κάποιο επίδομα που δεν περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ, γιατί είναι η ομάδα η οποία έχει πληγεί περισσότερο τον καθένα, γιατί δεν αναγνωρίζεται τον καθένα ότι είναι εργαζόμενοι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος τραγουδάει, παίζει μουσική, ξέρω εγώ, ζωγραφίζει. Ναι, δεν κάνει καβλάντα, είναι, ναι, δουλειά του. Είναι, ναι, δουλειά του. Ένας άνθρωπος... Κάνει και καβλάντα, αλλά δικαίωμά του. Ναι. Αλλά αυτό ο καθένας μπορεί να κάνει. Ένας, ναι, άνθρωπος, ας πούμε, που είναι ζωγράφος και διδάσκει στα παιδιά, είναι στο επίπεδο του καθηγητού και παύλα πάλι. Ξέρεις όμως κάτι, θα κάνω εγώ το σουηγό διαβόλου παρότι προέρχομαι από καλλιτεχνική οικογένεια. Ναι. Κάποιος που ζωγραφίζει, mm-hmm, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Δεν πάει έτσι, Σταύρο, γιατί κάποιος μπορεί να σου πει, κάποιος που είναι δημοσιογράφος μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Κάποιος, ναι, που είναι... Καλά, σε εμάς, τι, ναι, τι ψάχνει. Εννοείται. Κάποιος που είναι υδραυλικός μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Σε κάθε επάγγελμα υπάρχει αυτού του είδους, ας πούμε. Ναι, φίλε, ο υδραυλικός έχει έναρξη, έχει μπλοκάκι, έχει, ναι, το ένα. Όχι, εδώ, στο καλλιτεχνικό,
τι υπάρχει. Υπάρχει και εκεί, υπάρχει. Έχει μπλοκάκι. Ναι, έχεις μπλοκάκι, ναι, τα πάντα. Άρα λοιπόν να βγει ένα ΣΚΑΔ, ξέρω εγώ, ναι, που να προβλέπει να καλυφθούν οι άνθρωποι οι οποίοι, ναι, έχουν, ναι, σύνδεση με το κράτος, πληρώνουν φόρο κτλ. Mm-hmm. Έχουν κάνει έναρξη κανονικά σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι δεν θεωρείτε? Ναι, 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 ναι. Τα κανονικά μέσα αυτά, ναι, ιστορίες. Εντάξει, ξέρουμε, το έχουμε πληρώσει το τέλος στην οικογένεια. Και η μουσική τώρα γίνεται μια προσπάθεια. Γιατί μέχρι τώρα ήταν εντελώς μετεωρά μουσικός. Έλα, βρε τώρα, βρε, να δημιουργηθεί ένα σωματείο, ένα φορέα, ο οποίος θα μπορεί να αναγνωρίζει τους ανθρώπους που εργάζονται πάνω σε αυτόν τον κόμμα. Και εδώ πάμε στην καλλιτεχνική φύση, λοιπόν. Mm-hmm. Εντάξει. Στην, η οποία αυτά τα θεωρεί δευτερεύοντα πράγματα. Ναι. Που είναι, και, ναι, που είναι πρωτεύοντα όχι μόνο για την, ναι, ψυχική υγεία, είναι πρωτεύοντα στο να κινηθεί η οικονομία. Ξεκάθαρα, ναι, τα μαγαζιά εστίαση, συναυλίε, ναι, τουρισμός. Το να κάνω εγώ ένα συνεταιρισμό, το, ναι, να έχω μια σύνδεση μεταξύ μου. Το, δεν είναι καλλιτεχνικό. Ναι. Είναι πολύ. Όχι, δεν είναι. Είναι πρακτικό, γιατί. Είναι πρακτικό. Σε πρακτικά θέματα, ναι, οι καλλιτέχνε έχουν ζητήματα. Είναι ένα θέμα εκεί. Ναι, 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 είναι ένα θεματάκι. Ναι. Χθες φαντάσου, ας πούμε, ότι η πορεία έγινε κανονικά στην ώρα της και όλοι ήταν σε φάση καλά, ρε. Πάτε καλά, ρε, 11 η ώρα και 11 η ώρα. Καλά, εντάξει, καμία πορεία και καμία συναυλία δεν ξεκινήσει την ώρα της. Ποτέ, ποτέ. Στην, εγώ δεν θυμάμαι συναυλία που ξεκινήσει την ώρα της. Μπάμπης Βοτανίδης. Παλεύει. Έχω ξεκινήσει και νωρίτερα γιατί μάζεψε το μαγαζί κόσμο και λέω. Πάμε πριν φύγουνε. Έτσι κι αλλιώς παίζουμε 3-3,5 ώρες, οπότε δεν είναι ότι θα τελειώσει και αυτό. Το... Παίζεται σαν να μην ξαναπεί. Σαν να είναι τελευταία συναυλία. Σαν να είναι η τελευταία μας συναυλία. Τα δίνουμε όλα γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και όπως και. Αποδείχθηκε. Όπερ και γένετο δηλαδή. Δεν ξέρουμε τώρα πότε θα ξαναγίνουν συναυλίες και πότε. Μας τρολάρει το ρολόι, εντάξει. Ναι. Τι ωραία. Θες να το σπάσουμε σε ειδική τελετή και να το κινηματογραφήσουμε. Ναι, να το σπάσουμε. Μετά να παραγγείλεις ένα ρολόι. Να δούμε σε πόσες μέρες θα έρθει. Αν πάρω ρολόι. Ναι. Ακύρωσα την παραγγελία και πήγα αγόρασα ζυγαριά. Αγόρασε. Ξεκίναμε τα σπουδαία. Ναι, ναι, δεν βράδυ, ήρθε ποτέ, ναι, η ζυγαριά από τον Κοτσόβο. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Το πήραμε τηλέφωνο εκεί πέρα. Ναι, λέω, αδερφέ, λέω, το παιδί πάει μόνο του ζυγίζεται. Δεν με ενδιαφέρει πλέον η ζυγαριά. Ήταν ζυγαριά για το παιδί ή για σένα. Για το παιδί δεν μα έλεγε για τόσο, επειδή δεν μπορούσαμε να πάμε στο ιατρείο. Α, για την καραντίνα ήταν. Ναι. Πάρε μία ζυγαριά. Ναι, ωραία. Ωραία. Να ζυγίζει το παιδί και να μου λες, γιατί το παιδί πρέπει να παίρνει βάρος. Mm, δεν είναι. Ναι. Άμα δεν παίρνει βάρος, κάτι γίνεται. Mm-hmm. Εντάξει. Έχει παρήγγειλα το ζυγαριά, ποτέ δεν είστε. Ναι. Θα ευχαριστήσουμε τον Κοτσόβολο. Κάτι μου πήγε να μου ψελίσει ένα που μίλησε στο τηλέφωνο ότι η μεταφορική παιδιά. Δεν πήρα τη μεταφορική τη ζυγαριά, από τον Κοτσόβολο την πήρα. Mm-hmm. Αν εσύ έχει κάνει μούφα, ωραία, συνεργασία με τη μεταφορική, είναι πρόβλημά σου. Δεν μπορεί να γίνει δικό μου. Εντάξει, απλά είναι τα πράγματα. Ωραία. Και μιλάμε για μια επιχείρηση που αν βάλω κάτω τι έχω δώσει τόσα χρόνια. Πέρασε είναι... πάρε ένα σταυράκι να ζυγιστείς, να πούμε τώρα μόνος. Εσύ, υπάρχει θέμα, δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Ένα μήνα ακριβώς. Ναι. Και πήρες μόνος σου ζυγαριά για το παιδί. Ναι. Μάχη. Πόσα κιλά. Ανέβηκα κι εγώ. Ανέβηκες, γίνεται, σε χωράει. Σε... Ζυγαριά κανονική πήρα και τα κούμπησα κάτω. Ναι. Ανέβηκες κι εσύ, λοιπόν. Ανέβηκα κι εγώ, τα πράγματα είναι απεσιόδοξα. Λοιπόν, να το βάλουμε, να το βάλουμε στοιχηματάκι, μιας και δεν έχουμε την απέξουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, γιατί είναι μια κακή παρένθεση. Τι μια κακή παρένθεση, τώρα τους έχεις βάλει όλους να υπολογίζουν. Α, υπολογίζουν, δεν το βάλουμε κι εγώ. Over 100. Αυτό είναι εσύ. Over 100, εντάξει. Καταβολή κόσμου. Εντάξει. Ποιος λες να είναι περισσότερα κιλά, εγώ ή εσύ? Στα ίδια είμαστε. Στα ίδια λες. Ναι. Ας ζυγιστούμε, κάνουμε ένα challenge. Να το δώσουμε και στον κόσμο ποιον θεωρεί ότι είναι. Μπορεί να είσαι 3 κιλά λιγότερο. Ποιον μπορεί. Μπορεί. Μπορεί και παραπάνω. Αφού είσαι over 100. Over 100. Μπορεί και να μην είμαι, δεν ξέρω. Μπορεί να άσε ρε Μπατμαρίδη, εμάς βρήκες. Εκτός αν πάρεις μια της NASA, της μπλούζας που φοράς εκεί πέρα. Γι' αυτό τις φοράω, για να έχει έλλειψη βαρύτητα. Μόνο έτσι. Λοιπόν, να μας βοηθήσει και ο κόσμος, πόσο θεωρεί ότι είμαστε, θα ζυγιστούμε σε κάποια φάση, το κάνουμε challenge αυτό, τελετουργικό, τέτοιο. Θα πάρουμε χορηγία Κοτσόβολο, ζυγαριά. Να, είδες. Κοίτα, ο μόνος τρόπος να ισορροπήσει σχέση μας με τον Κοτσόβολο είναι μια πολύ σημαντική χορηγία για το ραδιόφωνο, τα site και αυτά. Θα κυνηγηθεί αλλιώς. Mm-hmm. Χασούρα θα έχει. Είναι κακό πράγμα να ενημερώνεις ότι παρήγγειλες κάτι διαδικτυακά και δεν ήρθε ποτέ. Εντάξει. Με 5.000 για το μήνα όμως, αυτά αλλάζουν. Και τι είναι ένας μήνας? Ένας μήνας, είσαι απαλλάσσει από το βάρος. Διπλής, αυτό. Φλικ φλακ. Ασχολείσαι με τα κιλά, τέτοιο, το έχεις περισσότερο στο μυαλό σου. Άρα περιορίζεις περισσότερο τις τροφές που μπορούν να σου οδηγήσουν, ας πούμε, σε προσθετικά. Και εντάξει, βρίσκεις απογυριστές και αποκολοτούμες. Άλλο τίποτα.
FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222 και σήμερα ένα γυαλάκι από το Opticon Express. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, βγήκε ο ήλιος έξω. Εμάς περίμενε να βγει, α, ήρθαν τα παιδιά, κάτσε να κάνω χαρά Θεού σε όλο τον κόσμο. Είναι και Παρασκευούλα σήμερα. Αύριο είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά από την άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις ανάμεσα στους νομούς. Οπότε Χαλκιδικούλα αύριο, ετοιμάσου, ετοιμάσου για κλασικό μποτιλιάρισμα, για τριωράκια, όλα αυτά τα γνωστά, τα όμορφα που περνάμε κάθε καλοκαιράκι. Ο καιρός δεν θα είναι και τόσο αμάν και τι, αλλά είναι τόσο μεγάλη δίψα του κόσμου να μπει μες στα πόδια. Πιστεύω ότι εμείς Σαλονικοί είμαστε μεγαλύτεροι ποδολάγνοι. Με την, ξέρω και τους. Ναι. Είχαμε και έναν συναδέλφο. Όχι μόνο, γκράντε, γκράντε. Λόγω επειδή πιστεύω τις, των υποσυνείδητων μηνυμάτων που είχαμε από πιτσιρίκια ότι πάμε στη Χαλκιδική, πάμε στα πόδια και ψάχαμε να βρούμε δύο πόδια κιόλας μπορούσαμε να αγγίξουμε ούτως ή άλλως, οπότε κάπως έτσι έγινε η σύνδεση, θα αναλύσω εγώ φροηδικά τώρα Σταύρο. 19-20 βαθμούς θα έχουμε, νομίζω ότι είχε ανεβεί λίγο το θερμόμετρο. Θα δούμε αύριο πόσο θα έχει. Σαββάτο, bring it back, σας έχω τώρα εδώ μπιτσόμπαρο να γίνει παρτάρα που δεν θα γίνει. Μέχρι 25 το Σαββάτο και την Κυριακή και κάποιες μικρές πιθανότητες βροχών την Κυριακή στην επιστροφή. Θα πάει ο κόσμος, δεν θα πάει να πούμε στα μπιτσόμπαρα. Αν ανοίξουν και αν διαθέσουν αλκοόλια. Εν τω μεταξύ αυτό μπορεί να δίνει ένα take away αλκοόλ μαγαζί, αλλά ένα μπιτσόμπαρο δεν μπορεί να παρέχει. Να πιεις ρε παιδί μου μια μπυρίτσα. Καλά μου, υπάρχει περίπτωση να μην δώσουν αλκοόλ. Αφού απαγορεύεται. Και επειδή απαγορεύεται. Ναι, και επειδή απαγορεύεται. Τηλεφωνάκι κάποιος. Κοκτέιλ, δεν έχει αλκοόλ μέσα. Virgin, virgin. Μπορεί να κάνουν ανάλυση. Θα μυρίσει ρε παιδί μου. Να πάει ο άλλος να δει να μυρίζει το ποτό μου για κάποια τεχνηλία. Αυτό είναι βέβαια το καλό της υπόθεσης, διότι αν έχεις ας πούμε καμιά μούφα ξύβη δίνεις, βρωμοκοπάει Πετρελίλα, βρωμοκοπάει Σαουδική Αραβία, 16... Πάρτε και λίγο καθαρό ενόπλο ναι. Και βάλτε στο κοκτέιλ. Αν το ποτό είναι καλό, δεν μυρίζει. Μέσα στο κοκτέιλ δεν το καταλαβαίνει. Μπορεί να το καταλαβαίνει σαν γεύση. Γενικά το κοκτέιλ κρύβει αρκετά. Κρύβει, 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 κρύβει. Μάλιστα. Λοιπόν. Κοκτέιλάκια όμως μπορεί να πάρει. Θα δούμε, θα δούμε πώς θα βάλεις στον πίνακα Virgin, Virgin Mojito, Cocktails, Virgin Bloody Mary, Virgin Cocktails, Virgin. Πιστεύω εισαγωγικά το Virgin για να πιάσει το υπονοούμενο. Για να έρθει το ηθόν. Virgin. Συνεχίζουμε να βλέπουμε στο Open άσχετες. Ποια είναι αυτή? Αυτή είναι η, αυτή που κάνει με τη Ζήνα. Η Ζήνα. Αλήθειες λέει με τη Ζήνα, έτσι είναι η εκπομπή της. Αλήθειες. Μας έχει σκίσει το όνομα. Θα σας κάνουμε εκπομπή ψέματα. Ψέματα με τον κόλλο. Μούφα. Μούφα όλα. Μούφα στα FM. Μούφα. Κολοτούμπες. Πιανόλες. Ο παπάς. Παπάδες, κολοτούμπες, πιανόλες. Τα παίρνουμε και λέμε ψέματα. Τα λαμόγια. Λοιπόν, δώσε διαλυματάκι στο λαό. Να πούμε σιγά σιγά. Ναι, μπερδεύεις. Τι αυτό. Αυτό πάει κάθε μέρα, πάει 6 λεπτά πίσω. Αυτό γυρνάει πίσω, ναι. Είναι, ναι. Είναι το πρώτο ρολόι Ταραντίνο. Γυρνάει το μεμέντο. Θα το σπάσουμε στο διάλειμμα. Το θυμάσαι το μεμέντο. Πώς δεν θυμάμαι. Κριστοφέρ Νόλαν. Πολύ άγχος, φίλε. Ναι, ταινιάρα, 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 ταινιάρα. Με άγχωσε. Ναι, ναι, ναι. Δεν πάω το δω. Δεν το έχω να το δω πολλά χρόνια, αλλά γιατί ξέρει. Το είδα, αλλά δεν μπορώ να το ξαναδώ. Ναι, δεν γίνεται. Γιατί άμα ξέρει τι γίνεται, δεν μπορεί να το ξαναδεί. Αλλά είναι ταινιάρα για όσου δεν το έχουν δει, οπωσδήποτε. Άμα θέλετε να αγχωθείτε και να τρώτε νύχια και να λέτε όχι, ρε φίλε, όλη την ώρα. Αυτό είναι για ταινία, ρε παιδί, με αυτό γουστάρουμε. Δεν τι θε να δει, δε α πούμε. Δεν σου αρέσει. Να βλέπω ξανά το Αθηναϊκό ΠΑΟΚ 4-1. Γιατί ρε, Αθηναϊκό ΠΑΟΚ. Ναι, έχω πάει κλαρίδα. 4-1. 4. Ξύλο τώρα μιλάμε να γελάνε οι παίκτες στον πάγκο, να πηδάμε στον πάγκο. Τέτοια σκηνικά τώρα. Σκηνικά, δες. Mm-hmm. Με σπίνουλα. Σπίνουλα, μου έλεγε μόνο σπίνουλα. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Το έχω ξανασυζητήσει. Σπίνουλα, Τζαλακώστας, Μπονγκ και τα τιαφιά. Χατζιαγγελής και πάμε παρακάτω. Κδάπ Ευκαρπίας είναι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλουν κάτι παραπάνω για το παιδί τους και όχι τα. Απλά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, φιλαναγνωσία, εικαστικά και πολλές άλλες δραστηριότητες σας περιμένουν. Τα παιδιά σας περιμένουν. Εσείς μπορείτε να σαλιαρίζετε γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσουν. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία 6972-230-121. Σωτηριάδης Data Spot. Όλα τα επώνυμα μοντέλα ταμιακών και βέβαια τεχνική υποστήριξη στην ώρα που τη χρειάζεστε. Και όλα. Όλη η γκάμα μηχανών γραφείου, ό,τι δουλειά και να κάνετε. Και
ολοκληρωμένο σύστημα παραγγελίου ληψίας. Δάτας από τους Σωτηριάδες, τους Αμπελόκηπους, Καλυθέας 60-2310-577-037. Πάμε στο διαλυματάκι τώρα. Για να δούμε και την επικαιρότητα. Γιατί έχει. Καλά τα είπαμε. Έχει. Πάντα έχει επικαιρότητα. Απλά δεν τα λέω, ρε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Δεν τα λέω, ρε. Τα κρύβω. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ψυχιατρίο μας, 10:39 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που προστίθεται όλο και περισσότερο στην παρεούλα μας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express και σήμερα για να είστε έτοιμοι το Σαββατοκύριακο. Έχω χωρίσει κόμμενα που έλεγε Σαββάτο. Ποιος το λέει? Γνωστός φαν της εκπομπής και εμείς της δικής του. Σαββάτο, εμένα το αγαπημένο μου. Δηλαδή, τι θέλω εγώ? Γιατί ρε, είναι ωραίο έτσι διατηρήσεις παραδόσεις μέσα στην... Λες και προστήματα, τα λες αυτά. Ναι. Μ' αρέσουνε, μ' αρέσουνε. Θέλω να διατηρώ μια ντοπιολαλιά και μια εκφορά λόγω που τίνει να χαθεί, ας πούμε, στο πέρας των αιώνων. Διατηρούμε τις παραδόσεις μας. Σιγά βρε Φιθόδη, σιγά. Σιγά βρε. Έφη Παμπινιώτη. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Χρήστο που μου γράφει. Λέει, αν είδα την καινούργια σειρά της γνωστής πλατφόρμας με τον Έρικ Καντονά. Το είδα χθες. Το είδες εσύ στην αρχή, νόμιζα ότι ήταν η ζωή του Καντονά. Όχι, ξεκίνησα. Καλή υποκριτική. Εντάξει. Να γίνω λίγο Τιμογιαννάκη. Εντάξει, καλός είναι ο Έρικ. Έχει παίξει ένα σωρό προσωπικότητα, προσωπικότητα, ναι. Πολύ άγχος, ρε φίλε. Τι πραγματεύεται με σύλλικας που το διώχνουν από τη δουλειά και βρίσκει ότι να είναι δουλειές και θα του πάρουν το σπίτι οι τράπεζες και η γυναίκα του άρρωστη. Δηλαδή, η ελληνική σειρά είναι. Δηλαδή, πραγματικά ο Ξανθόπουλος νόμιζε ότι είχε περάσει αυτή η τάση. Δεν άντεξα, είδα μισό επεισόδιο. Ναι. Και μετά έβαλα το Snatch για χίλιο στη φορά στη ζωή μου για να ισιώσω λίγο γιατί δεν γινότανε. Παίζει ο Έρικ εκεί. Στο Snatch. Ναι. Όχι, ο Βίνι Τζόνς. Ο Βίνι Τζόνς έχει εικόνα κανείς τι ήταν σαν ποδοσφαιριστής. Από βιντεάκια που έχουμε δει. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν μια προσωπικότητα που πέρασε και δεν ακούμπησε στην Premiership. Όχι, βέβαια. Εντάξει. Είναι αυτό που είδαν οι σκηνοθέτες στις ταινίες. Δηλαδή, αυτό ακριβώς έκανε σαν παίκτης. Αυτό κάνει και στις ταινίες. Σκοτώνει κόσμο. Ναι, δηλαδή... Μπορεί να είναι στις ταινίες και πιο ήπιος από ναι, όσο ήταν ναι, γιατί εκεί η σφιγμή δεν είναι στους 300. Έχω δει τάκλιν του Καντονά που πίστευα θα δω το πόδι του Βίνι Τζόνς, που το πόδι του αντιπάλου του περίμενα να φύγει και να έρθει μέσα από την εικόνα. Ωραία. Βρέθηκε στην Ιουαλία, έγινε στο Exeter. Δεν υπάρχουν οι κλωτσιές που έδινε. Και πρόσεξέ με, πάντα τι έκανε. Όταν έκοβε τη ζωή κάποιου, διαμαρτυρόταν στο διαιτητή καπάκι. Ζει! Αυτό. Γιατί με δίνεις να πούμε κίτρινη. Και άμα τον δηλαδή ο διαιτητής, άμα ήταν να του βγάλει κόκκινη, το σκεφτόταν Πολάκης, φίλε. Δηλαδή. Δεν ήταν. Παρότι τα τάκλιν ήταν για 6 κόκκινες και μπάλα απ' έξω. Ωραία. Δεν υπήρχαν πολλοί με το ψυχικό σθένος να το βγάλουν κόκκινη. Δεν μπλέκεις. Και μας βάζει κιόλας και ένα ερώτημα ή ένα προβληματισμό ο φίλος μας ο Χρήστος. Ποιον ποδοσφαιριστή ενδεχομένως θα μπορούσαμε να δούμε να πρωταγωνιστεί σε τηλεοπτική σειρά? Ο ίδιος, προσωπική επιλογή του ίδιου, είναι ο Κλάους. Μόνο το ρόλο του Κόναν θα μπορούσε να πιάσει του Σβατζενέκερ στις 39 λέξεις που είπε σε μια ταινία ολόκληρη. Ο Κλάους, σαν Κόναν, σαν σωματοδομή. Όχι, ρε. Σαν υποκριτική. Σαν υποκριτική, 39 λέξεις και πει ο Σβατζενέκερ στο Κόναν. Τραγουδιστής ποντιακό που θέλει να πάει στην Eurovision. Σαν τη νέα ταινία του Will Ferrell. Θα μπορούσε να. Κοίτα, ο Κατσουράνης θα μπορούσε να είναι σε κωμωδία. Ναι. Γιατί μιλάει γρήγορα έτσι η Μινάρα. Ναι. Μινάρας. Έλα. Ο Καραδήμος τώρα τη λέει Next Generation. Ναι. Ηθοποιός. Ο Λιμνιός θα μπορούσε να κάνει ένα. Ναι, γιατί είναι τέτοιος. Χαβαλές. Όχι χαβαλές, όλη την ώρα. Ναι. Τσιγκλάει. Ναι, πειραχτήρι. Πειραχτήρι, ναι. Αυτό που γράφετε εσείς. Ατακαδόρος. Οι δημοσιογράφοι. Όχι εμείς. Ναι. Οι άλλοι. Ναι. Δεν έλειψαν και τα πειράγματα. Ναι, δεν το γράψα ποτέ στη ζωή μου αυτό. Ναι. Ποτέ. Ή δεν έχω κάνει ποτέ ατάκες άγγελος στην προπόνηση. Δηλαδή όταν διάβαζα αυτό το πράγμα. Τέλειο. Ήθελα να σκοτώσω 12. Για πες καμία. Για πια αυτό και τέτοια. Εντάξει. Ναι. Ποιον άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε έτσι να παίξει. Παράγοντες έχουμε. Πληθώρα επιλογών. Εμείς είμαστε παραγωγική χώρα. Δεν είμαστε. Δηλαδή τώρα. Σκέψου ένα σύριαλ με Μπέο, Κούγια, Κομπότη. Ωραία.
Τίποτα. Μελισανίδη εκεί στην Αιτζία, στα τέτοια. Ιβάν από το στρατηγείο του Ροστόφ να δίνει το λες. Μαρινάκης πάντα νευριασμένος. Ό,τι και να γίνεται. Να μιλάει στα τηλέφωνα γιατί και να τον πιάσουν. Μιλάμε τώρα εδώ θα... Δηλαδή μιλάμε τώρα η δυναστεία. Σα δυναστεία βρε. Πώς ξέρουμε, η δυναστεία στο πιο καλτ και αθλητικό. The last dance ξέρω εγώ. Πώς θα το βγάλουμε τώρα. The last but not least. Ξέρω εγώ. Καλά το έχουμε ξαναπεί για τους παραγοντές μας ότι είναι πολύ μεγαλύτερες προσωπικότητες από όλους όσους εμπλέκονται μέσα στον ποδοσφαιρικό χώρο. Ναι, τώρα σου είπα εγώ πέντε ονόματα. Και ο Καρυπίδη ξέχασα. Ναι. Ο Καρύ είναι ο πιο σύγχρονος. Ο Παρολής εκεί που τα έχει καλά με έναν, τα έχει καλά και με άλλον, τα έχει καλά και με τρίτον. Και μόλις διαπιστώνουν οι τρεις ότι τα έχουν καλά και με τους τρεις, μαλώνουν με τον Καρυπίδη. Δηλαδή. ο μπερδεψιάρης υπόθεσης. Ποιους άλλους προέδρους έχουμε. Αυτός ο Μπότσης του Όφη, ο θείος από την Αμερική, ξέρεις, βάζουμε και εκεί ένα χαρακτήρα. Στην Τρίπολη, εντάξει, τους λυπάται η ψυχή μου και τον Μπάκου και τον... Δεν είναι προσωπικότητες, έτσι. Είναι προσωπικότητες, απλά στην Τρίπολη, ρε φίλε, ναι. Ό,τι και να κάνεις, δηλαδή... Στην Τρίπολη γεννιέσαι και έρχεσαι να πεθάνεις, δηλαδή, άμεσα. Τώρα που είπες, το έχω βάλει για να το δω σήμερα κιόλας, που είπες για τον Μαρινάκη ότι μονίμως θα είναι νευριασμένος, καταρχήν το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σου δίνει τη δυνατότητα να δεις δωρεάν ντοκιμαντέρ. Πού? Κάνεις ένα λογαριασμό και σου στέλνει ένα link και μπορείς να το δεις, ρε παιδί μου, ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι, ναι. Και έχω επιλέξει να δω τώρα, ας πούμε, μια περίπτωση που δεν τη γνώρισα. Έχει μια κατηγορία viral, έτσι λέγεται, με περιπτώσεις που έχουν γίνει viral παγκοσμίως και κατ' επέκταση γίνανε και ντοκιμαντέρ. Και έχει το, από τον τίτλο και μόνο το επέλεξα, ο πιο θυμωμένος άνθρωπος στον κόσμο. Ναι. Αυτό θα δω σήμερα. Λοιπόν, άκου την υπόθεση. Στείλε μου το link. Ναι, θα σου στείλω. Το 1980. Μπορείς να μου στείλεις το link, δεν με κάνει λογαριασμό, κατευθείαν το δω. Όχι, δεν θα το δεις. Πρέπει να κάνεις λογαριασμό για να εγκριθεί. Απάντα σε χιά μου, το 5G. Γιατί μόνο λέει, 400 άτομα μπορούν να παρακολουθήσουν ένα ντοκιμαντέρ. Θες, λέω σε ένα φίλο, πού μπορούμε να μιλάμε, ξέρω εγώ και τέτοια, γιατί δεν θέλει να μιλάει στο αναλογικό. Του λέω, κατέβασε το τάδε. Ναι. Με παίρνει τηλέφωνο στο κανονικό, λέει, δεν το κατεβάσω αυτό. Ναι. Γιατί ρε. Μου ζητάει μικρόφωνο. Και πώς θα σ' ακούω, ρε. Πώς θα μιλάς, δηλαδή. Άμα δεν έχεις πρόσβαση στο μικρόφωνο. Α, δεν μου λέει. Ναι. Αλέξη μου. Περιστέρια κάτι. Ακού την υπόθεση, δηλαδή. Έχει από πίσω ζούμε. Το 1988 λέει ένα βίντεο της εταιρείας Winnebago που κατασκευάζει αυτοκινούμενα οχήματα κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία. Ο πολιτής, λέει Τζακ Ρέμπνι, κατέρευσε ψυχολογικά μπροστά στην κάμερα και επιδόθηκε σε ένα ξεκαρδιστικό τελείριο από βομολογίες. Δικός μας άνθρωπος. Οι παράνομες βιντεοκασέτες με το ξέσπασμα του Ρέμπνι και κυκλοφορούσαν τη δεκαετία του 90 έγιναν ανάρπαστες. Δηλαδή πριν το YouTube ο κόσμος έψαχνε να βρει αυτού του είδους το ξέσπασμα. Ενώ η έλευση, λέει, του YouTube το μετέτρεψε σε παγκόσμια τραξιόν με περίπου 20 εκατομμύρια θεάσεις. Τα views, άρεση. Σχεδόν μια 20ετία μετά το ντροπιαστικό αυτό συμβάν που έχει φερθεί στον επωνομαζόμενο, έναν ορθόδοξο ντοκιμαντέρ που ξεκινά ως χαριτωμένος αστιασμός για να εξελιχθεί σε μια αφεντικά συγκινητική μελέτη. Μπουρου. Βασικά για τα πινελίκια θέλουμε να δούμε. Το Γιάννη Ιωαννίδη της εταιρείας Winnebago. Και ο Μπαρτζόκας έχει πολύ πινελίκι. Ναι, και Χριστό Παναγί. Και βαρύ. Όπως σκεφτόμουν να είμαι προπονητής. Μπορεί να άλλαζε όλη η ψυχοσύνθεσή σου αν ήσουν. Λέω τώρα, ρε παιδί μου. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι αποδίδαν πολύ καλύτερα στην πλευρά απέναντι από τον μπάγκο. Γιατί από την πλευρά του μπάγκου του ζαλίζανε και δεν μπορούσαν. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει καλημέρα στην παρέα. Ο Κλάους λέει θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ένα reality τύπου Power of Love. Δεν είναι κάγκουρας. Δεν είναι. Τον αδικούν τον Κλάους. Παραξηγημένος λες. Τον αδικούν τον Κλάους. Πολύ καλό παιδί. Εντάξει, και ευαίσθητο παιδί και δεν είναι. Είναι πολύ καλό παιδί. Απλά σε κάποια φάση, ρε φίλε, όταν σε ξεφωνίζει η κουτσή Μαρία, ενώ έχει πετύχει πράγματα στη ζωή σου, σου γυρνάει, δεν σα το διάλογο, δεν ασχολούμαι. Και έχει αποσυρθεί εντελώς, δηλαδή δεν θέλει να βλέπει και να ακούει κανένα. Έχω να δω νέα του, δηλαδή να τον πετύχω κάπου ή οτιδήποτε, δύο χρόνια, τρία. Είναι εξαφανισμένο εντελώς. Και. Ο Κλάους δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα για τον ΠΑΟΚ. Είναι 105 γκολ. Ναι, ναι, σίγουρα. Δεν είναι δηλαδή. Και είναι γηγενής, είναι δικό σου παιδί. Είναι, δηλαδή, απλά έχει μια τυχαία, δεν είχε τίτλο. Δηλαδή ένα τίτλο που είχε ήταν, δεν είχε αγωνιστεί ουσιαστικά. Mm-hmm. Και ήταν σε μια εποχή
Θωράς και Αφθασίας, δηλαδή καλή εποχή, αλλά όχι τόσο καλή. Δεν ήταν και σε εποχή γούμενου, που φτύναμε αίμα. Ωραία. Τέλος πάντων, για μένα σε κάποια φάση η σχέση ΠΑΟΚ-ΚΛΑΟΣ θα πρέπει λίγο να... Όχι να πάει να δουλέψει, που αυτό όποιος βετεράνος είναι, ξέρω εγώ, ναι, πάει δουλεύει στην ομάδα, αλλά τουλάχιστον να γίνει κάτι που να αναγνωρίζει την προσφορά του στην ομάδα. Για μένα δηλαδή είναι πολύ άδικο αυτό που γίνεται. Μια ταινία, να φτιάξουμε μια ταινία με τον... μια ταινία. Εγώ ταινία θέλω να κάνω σουχοπή. Και ακραία ταινία. Δηλαδή να την πω Βούλγαρη. Μαζί με Βούλγαρους, ξέρεις. Με τον Παντελή Βουλγάρη σκηνοθέτη. Δηλαδή θεωρώ ότι η εικόνα που έχει περάσει για μας γενικότερα είναι βασισμένη σε ταμπέλες του κόλου, ότι δεν είμαστε τέτοιοι τύποι γενικά και ότι δεν είμαστε σαλιάριδες. Έχουμε και σαλιάριδες, εννοείται, οι οποίοι όμως δεν είναι η βάση του κοινού μας. Ωραία. Δεν είναι δηλαδή η βάση της πόλης, της λογικής, της φιλοσοφίας κτλ. Και θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αχνότητα από ό,τι υπάρχει στην Αθήνα, που εκεί τα πράγματα είναι με νοοτροπία μεγαλούπολης. Τι είδους, άμα είστε, δεν έχουμε μία, να είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Φτωχοί άνθρωποι, λαϊκοί. Λαϊκοί αυτά. Με τη φρατσόλα παραμάσκαλα. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Γιώργο που λέει, ξέρω άνθρωπο που λέει κανονικά ή αντί για κανονικά, αναρωτιέμαι, λέει, αν το βάλεις να το γράψεις, πώς θα το γράψεις. Αλήθεια, επί του πιεστηρίου μας άκουσε, η δύναμη του ραδιοφώνου. Ποια δύναμη. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Μία συνεργασία, ναι, διαφημιστική καμπάνια για τους επόμενους 12 μήνες. Δηλαδή τώρα τι μου έστειλε να διαφημίσει, ρε φίλε. Σου στείλα να πάρεις ζυγαριά. Κάτι που κάνει 99 ευρώ. Ναι, να το πάρεις 199. Είναι. Galaxy Bugs, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Παρήγγειλε το, δεν θα έρθει έτσι κι αλλιώς. Α, για τα ακουστικά, ρε. Ναι. Ναι, τα λεφτά φεύγουν όμως. Δεν είδα αν μου μπήκανε. Α, δεν μπήκανε. Δεν έχω δει ακόμα. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει, Γκαρσία Μπιζέρα ηθοποιεί σε έργο στυλ δικαστής Dread. Με Σταλόνε και Ντένις Ρόντμαν, εκείνο το... Δικαστής Dread... Το παλιό, δεν ξέρω. Το παλιό, έχει βγει και ένα. Ναι, ναι, λογικά. Αλλά που να ξεπεράσεις τώρα Σταλόνε και Ντένις με τίποτα, μεγάλες μουρφάρες. Λοιπόν, αθλητικά, δεν είναι ο Ρόντμαν μία από τις προσωπικότητες που ζηλεύει στη ζωή του. Καλά, εντάξει, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Ούτε προπόνηση έκανε και έπαιζε. Δηλαδή και αυτό. Όχι, δεν το προπόνησε. Από παρτούζες πήγαινε και έπαιζε. Τι τους έκανε, ναι, τους έπαιρνε όλους. Και με την Κάμερον, την Κάμερον Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, Ηλέκτρα. Στην εποχή της για τους παλαιότερους ή μάλλον για τους νεότερους ή τώρα, παιδί μου, επιπέδου τώρα, πως βλέπετε, Έμιλι Ραϊτακόφσκι στα αθλητικά τα site, ήταν η Κάρμεν Ηλέκτρα. Ναι. Αν είχε αθλητικά site, θα βάζαμε, δείτε πως είναι, ναι, τέτοιο. Τι κάνει στο σαλόνι της, στο μπάνιο της και ούτω καθεξής. Ήτανε... Δύναμη. Ναι, 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 ναι. Δύναμη πυρός, δύναμη πυρός. Και αυτή και οι φίλες της, γιατί αποκλείται να συμμετείχε μόνη σε διαδικασία. Παντρευτήκανε κιόλας, νομίζω. Ναι. Αν πει ο Ντένις παντρεύτηκε τον εαυτό του. Ναι. Σε μια παρουσίαση βιβλίου που είχε κάνει, είχε πάει ντυμένο σπίτι. Και με τη Μαντόνα ήταν παντρεμένη. Μαντόνα, ναι, όχι, δεν ήταν παντρεμένη. Με τον νηφικό, πότε έβαλε νηφικό ρόλο, με τη Μαντόνα, δεν ήταν. Όχι, όταν πήγε να κάνει μια παρουσίαση βιβλίου δικιά του και το έκανε έτσι, ας πούμε, για. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, για να αποκτήσει δημοσιότητα ο Ντένις. Λοιπόν, δώσε λίγο κανατηράκι αθλητικό στο λαό που διψάει και λέει, πέστε κανένα αθλητικό να πούμε. Κοίτα να δεις, σώθηκε ο ΠΑΟΚ κι ο Άρης. Πόπο, ναι, είχαμε και αυτό. Επειδή αρχίζει η κουβέντα, δεν είχαν πέσει κανείς από τους δύο. Ναι. Εντάξει. Δεν τελείωσε κανένα πρωτάθλημα και του σώσανε. Ούτε μαθηματικά ήταν πεσμένοι. Επειδή τώρα η προσπάθεια που γίνεται ποια είναι, ρε φίλε. Να προσπαθήσει να γίνει μια προσπάθεια σπήλωσης του ΠΑΟΚ για να ισοσκελιστεί αυτό που έγινε, ξέρω εγώ, με το κλεμμένο πρωτάθλημα του 18. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ ούτε είχε πέσει μαθηματικά. Είχε ελπίδες, μπορούσε να πάρει αυτές τις 5 νίκες που χρειαζόταν. Υπήρχαν ομάδες οι οποίες λυγίζανε και δεν θα αντέχανε οικονομικά. Είχαν χάσει παίκτες, είχαν κάνει το ένα, είχαν κάνει το άλλο. Ωραία. Και το να πέσει, να μην πέσει ήταν 50-50. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ και δεν έπεσε μαθηματικά. Και δεν στέρισε από κανέναν τίποτα και δεν έκλειψε τίποτα. Γιατί ανεβαίνουν και δύο ομάδες από την Α2, μπλα 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 μπλα. Αν πληρούν τις προϋποθέσεις. Αν πληρούν τις προϋποθέσεις. Αλλιώς δεν θα αντικατασταθούν. Δηλαδή, οι δύο πρώτοι, αν δεν μπορέσουν να έχουν
τα απαιτούμενα, τέλος πάντων. Θα τα πάνε απαιτούμενα. Ναι, ναι, δεν θα ανεβούνε. Ναι. Και κάτσε ρε παιδί μου, δηλαδή αν το, αυτό το κατάλαβε. Γιατί αν ένας από τους δύο δεν πλήρει τις προϋποθέσεις, δεν ανεβαίνει. Θα είμαστε με μονό αριθμό δηλαδή στο πρωτάθλημα. Όχι, θα είναι ο τρίτος. Αφού λένε όχι, δεν θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον. Δεν θα έχει ρεπό τότε. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων. Και το 800.000 που λένε προφανώς και τα λειτουργικά μέσα. Εντάξει. Δεν μπορεί καμία ομάδα μικρομεσαία να κάνει. Και μικρομεσαία, ούτε εμείς το ΑΕΣ μπορεί να κάνουμε 800.000 μπάτζετ. 800.000 μπάτζετ είχαμε με τον Παπαθεοδόλου και παραλίγο να πάρουμε κύπελο και να είμαστε. Πώς το λένε. Στον τελικό. Τρίτη. Βγήκαμε σβηστά. Δεν τους βλέπαμε. 800.000. Σωθήκαν λοιπόν οι ομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα. Αυτές οι ομάδες ιστορικές. Τη Θεσσαλονίκη που έφερε το μπάσκετ και μπλα μπλα μπλα. Παιδιά, πέρασαν τα χρόνια. Το ότι φέραμε το μπάσκετ ξεχάστηκε. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 6 Ευρωλίγκες, ο Ολυμπιακός έχει πάρει 3. Έχει πάει σε άλλους τόσους τελικούς. Ναι, δηλαδή πλέον δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε ένα. Ένας όρχης του ελληνικού μπάσκετ. Για να το θέσω λίγο λαϊκά. Καλό θα ήταν λοιπόν σιγά σιγά να φύγουμε αυτό που έχει μια. Ξέρω εγώ, γυναίκα που μεγάλωσε σε ηλικία και θυμάται τα παλιά, τον πρίγκιπα με τα σπροάλογο και τον υπερσφίχτη των δύο υπήλων που κάνα σεξ όλο το βράδυ. Και τώρα το μόνο σεξ που βλέπει είναι, ξέρω εγώ, κάνα χάιδεμα του Νόρμαν, του αόρατου, στο Άλτερ. Ωραία, αφαλό με αφαλό. Πρέπει να στηθούν οι ομάδες σε σοβαρές βάσεις. Για τις νέες γενιές αυτό το μπάσκετ 80 παλέ, ένα κορδόνι μας έκανε. Υφίσταται. Ναι, όχι, ακούγεται. Πώς ακούμε εμείς, «Α, εγώ δεν τον πάω στο συντριβάνι» ναι, και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ακούγεται ακριβώς το ίδιο. Έτσι. Ακριβώς το ίδιο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν αυτές οι ομάδες, οι ιστορικές. Εγώ αγαπάω τον ΠΑΟΚ, κάποιος άλλος αγαπάει τον Άρη. Κανείς δεν αμφισβητεί την ιστορία των δύο ομάδων στο συγκεκριμένο άθλημα. Αν νομίζω θα πεις κανείς δεν αγαπάει τον Ηρακλή, έτσι πώς το πήγες. Ο Ηρακλής σώθηκε, ρε φίλε, ναι. Σώθηκε και έκανε και μια αξιοπρεπέστατη πορεία στην ΑΕΣ, στην Basket League. Εντάξει, για τις δύο ομάδες μιλάω. Που και ο Ηρακλής, αν δούμε λίγο τη δομή του, δεν στηρίχθηκε σε αυτό που παραδοσιακά στηριζόταν, δηλαδή σε μια βάση δικών του παικτών που και προσθέθηκαν κάποιοι ξένοι για να κάνουν τέλος πάντων ένα καλό σύνολο. Ο Ηρακλής, υπάρχει ομάδα του Ηρακλή που τροφοδότησε όλη την Εθνική Ελλάδος. Εντάξει, πετυχημένη Εθνική Ελλάδος. Με Διαμαντίδη, Χατζηβρέτα, Σκοτσιανίτη, Παπαδόπουλο τότε. Και, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Οι ομάδες Θεσσαλονίκης, οι δύο κυρίως, δεν έχουν καμία σχέση με τη φύση τους. Και δεν έχουν και καμία σχέση με το άθλημα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πόνταρε τόσα χρόνια τέλος πάντων σε κάποια μπασκετική νοοτροπία που είχε και έπαιρνε φθηνούς καλούς παίκτες, το διέλυσε και αυτό. Δηλαδή, τώρα ήταν δύο δημοσιογράφοι από τη μία, ένας βλαχοπαράγοντας από την άλλη και τροχόντουσαν μεταξύ τους πάνω στο πτώμα. Με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να μην έχει και τεχνογνωσία φέτος, εκτός από τις έλλειψεις χρημάτων. Με αποτέλεσμα να φτάσουν και οι δύο ομάδες. Ο Άρης παραδείγματος χάρη έχει ένα σοβαρό παράγοντα πάνω να διαχειριστεί την κατάστασή του πόσο καιρό. Τώρα ο Λάσκαρης, τώρα και ο. Πώς το λέγανε αυτόν που είχε τον κοντό, τον δικηγόρο. Δεν θυμάμαι. Πώς το είναι δικηγόρο, κόλλησε τώρα. Αυτό που είχε φέτος δεν και τον διώξανε. Τον διώξανε. Τέλος πάντων, ανέλαβε Βαρβανίτης. Που είναι σοβαρός άνθρωπος. Απλά είναι αργέτος. Πώς το λέγανε, ρε. Δεν μου έρχεται τώρα. Γουλιέλμος. Πού πας με Γουλιέλμο. Ω, ονοματάρα, γιατί την ξέχασα. Ναι. Κορυφαίο. Πού πας με Γουλιέλμο. Τώρα είναι όνομα αυτό για μπάσκετ. Τέλειο είναι. Τέλειο όνομα γενικά. Θα μπορούσε να είναι για υπασία. Θα μπορούσε να είναι τέλος πάντων για μπάντμικτον. Για τένις. Ναι. Χοντρά, χοντρά. Εντάξει. Ταβέρνα Γουλιέλμος. Δεν πάω. Πάμε στο Γουλιέλμο. Πάμε στα φάστα, όσο να φέρνει το Γουλιέλμο. Δεν πάω να φάσει. Κοτσιμπέρι και. Κοινόα και το άλλο, πώς το λένε εκείνο εκεί, το φαλάφελ. Έχεις φάει ποτέ φαλάφελ? Ναι, ρε, ωραίο. Στου σου ξεφτυλισμένοι. Άλλε τρέπεσαι λίγο, ρε. Ωραίο είναι το φαλάφελ. Τι ωραίο είναι, ρε. Ωραίο τι είναι το φαλάφελ. Ρε βυθοκευτέδες. Ρε βυθοκευτέδες θα βάζει εσύ, ρε. Δηλαδή είσαι άνθρωπος εσύ τώρα. Για φαλάφελ. Για φαλάφελ. Εντάξει, ρε παιδί μου, να παίζει ένα μεζεδάκι έτσι, το τρώσαι. Τι λες, μωρέ. Πρόσεξε, δεν το τρώ για φαΐ-φαΐ. Μεσημεριανό, το τρώ, α πούμε, να υπάρχει. Δεν τρέπεσαι να παραγγείλει εδώ και φαλάφελ. Κολοκυθοκευτέδες πώς τρώ. Κολοκυθοκευτέδες ή κολοκυθοκευτέδες. Εκεί, το ρεβιδοκευτέδες τι διαφορά έχει. Καροτοκευτέδες πώς τρώ. Δεν τρώω καροτοκευτέδες. Καταπληκτική. Τι είπα, Μπαξπάνι. Καταπληκτική. Τέλος πάντων, γυρνάμε στο μπάσκετ. Ναι. Κάναμε μια παρένθεση. Κάναμε μια παρένθεσούλα. Ωραία. Καλό θα είναι λοιπόν να προσαρμοστούν και να σοβαρευτούν. Ποια είναι τα δεδομένα αυτά. Προσαρμόσουν σε αυτά βόδι. Δεν θα κάθομαι εγώ τώρα
να πάω να πεθαίνω πίσω από τον πάγκο σε κάθε παιχνίδι. Να βλέπω τον Λούις να παίζει τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Ο Λούις, άμα παίζουμε μήλα, δεν θα τον διαλέξουμε. Φέτος φίλε στο μπάσκετ, τουλάχιστον 10 φορές ήθελα να μπω μέσα. Καλά, ειδικά σε εκείνο το ΠΑΟΚ γενικώς που το είχαμε παίξει over 28,5. Και πήγε το άλλο το βόδι και βάλε το τρίποντο. Εντάξει, δεν θα μέναμε στον τόπο, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να σοβαρευτούν οι ομάδες. Αλλιώς, εμένα δεν μου λέει κάτι ότι δεν πέσανε ή το ότι βολοδεύουν. Βασικά και να πέφτανε, δεν θα σχολιόταν κανείς. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ήδη κάτι το οποίο είναι βαρύ. Πέρα από μια καζούρα έτσι του στείλα, έπεσες. Τίποτα άλλο. Δεν θα ενδιαφέρονταν κανείς, δεν θα μία το ήξερε. Μία μέρα καζούρα. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Άρα δεν είναι. Ναι. Εν ολίγης, και γιατί να συζητάμε από τη στιγμή που είναι κάτι που δεν επηρεάζει την ψυχοσύνθεση του οπαδού. Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι, γιατί οι ομάδες δεν έχουν φροντίσει ωραία, να προσελκύσουν τον οπαδό. Δηλαδή, ρε φίλε, κάνε κάτι υγιές, κάνε μια λαϊκή βάση, κάνε κάτι. Βγάλε δύο παίκτες δικού σου. Ωραία, φέρνε δύο παίκτες δικού σου πίσω. Δηλαδή, κάνε κάτι, ρε. Εντάξει, είναι το θέμα ότι δεν υπάρχει και κανένα κίνητρο και ανταγωνισμός στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Δηλαδή, δεν πάει στην Ελλάδα. Ναι, έχεις αντιμετωπίσει και αυτό. Οπότε, εξού και προκύπτει η απαξίωση και η μη ταύτιση και μη ενασχόληση των ανθρώπων. Καλημερίζω το φίλο μας τον Αντώνη, ο οποίος φυσικά διορθώνει κάτι που είπα λάθος. Ναι, είναι το λάθος ημέρας. Θα βρούμε χορηγό λεξικό. Ναι. Κάτι είναι, παιδί, που μας διορθώνει. Στο Demolition Man έπαιζε ο Ρότμαν και όχι στο Just Dread, όπως είπα πολύ εσφαλμένα. Ναι, το είδα εγώ. Ναι, μπερδεύτηκα, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, έχω χρόνια να τα δω. Demolition Man. Και εκεί ο Σταλόνι δεν έπαιζε πάλι. Στο Demolition Man. Ή ο Wesley Snipes. Δεν τα θυμάμαι καλά. Ο Σταλόν, όπως το λένε και μερικοί. Όπως λέμε, Μαρτζάνα. Αυτό είναι ο Λοτέ, μάλλον. Ναι, τα Κοσμοτέ. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διαλυματάκι. Ήρθε η ώρα να πάμε διαλυματάκι. Είναι 11 ακριβώς. Σύμφωνα με το ρολόι μας είναι 11 παρά τέταρτο. Θα το σπάσουμε στο διάλειμμα. Όχι, άστο, άστο. Να δούμε, γιατί? Που... να δούμε που θα το πάει. Άμα το αφήσουμε τρεις μέρες, θα ερχόμαστε και κοιμόμαστε εδώ πέρα σε κάποια φάση. Σωτηριάδης Data Spot. Σου δίνει τις καλύτερες δυνατές τιμές σε όλα τα υπόλοιπα μοντέλα ταμιακών μηχανών και παρέχει υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη για την ώρα που τη χρειάζεσαι. Θα βρεις επίσης ζυγαριές, ανιχνευτές, καταμετρητές κερμάτων, χαρτονομισμάτων, καταστροφής εγγράφων, δηλαδή έχω ήδη την εταιρεία που θα στήσω για με όλα αυτά, εκτυπωτές ετικετών και όλη την γκάμα μηχανών γραφείου και βέβαια ολοκληρωμένα συστήματα παραγγελιοληψίας για τους χώρους εστίασης. Σωτηριάδης Data Spot, λοιπόν, Καλλιθέας 60, στους αμπελόκηπους, σωτηριάδης.com.gr και 2310-5770-37. Μαζί μας και τα ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Είναι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλουν κάτι παραπάνω για το παιδί τους, όπως ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική φιλαναγνωσία, εικαστικά και πολλές άλλες δραστηριότητες. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία 6972-230-121. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από το Opticon Express. Μικρή ανάπαυλα και επιστροφή με την ώρα των ακροατών. Το 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ψυχιατρίο μας, στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, 11 και 10 πρώτα λεπτά. Καλείτε στο 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια για να επικοινωνήσετε μαζί μας, αλλά να επικοινωνήσετε πάνω απ' όλα με τον εαυτό σας, με τον εσωτερικό σας κόσμο. Και FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Και σήμερα Παρασκευούλα. Καλημέρα στην πρώτη γραμμούλα. Εγώ είμαι ο πρώτος. Βεβαίως. Κρίς εδώ. Γεια σου, Κρίς. Τι λέει? Καλά είμαστε εσύ. Πού είσαι, Κρίς, τι γίνεται? Πήρα να πω για το αλκοόλ στις παραλίες. Μάλιστα. Υπάρχει εμπειρία οικογενειακή. Τα ήπια τώρα. Οικογενειά μόνο. Ναι. Τα ήπια ο πατέρας σου με τη μάνα σου και κάνανε εσένα. Όχι. Α. Όχι. Λοιπόν, ο αδερφός μου σπούδασε στο Βόλο. Mm-hmm. Εντάξει, οπότε τώρα, το σκόπελο σπιάθος το είχαμε κάνει. Δεν το λες και σπουδές αυτό τώρα. Εντάξει, πήγε στο Βόλο και πέρασε κάποιο διάστημα. Γεια λέγε. Ναι. Τα καλοκαίρια πηγαίνουμε σκόπελο και σπιάθο πολύ συχνά. Εδώ θα μπορούσαμε να πάμε σε 2 ώρες από εδώ, το κάνουμε 12 ώρες. Ναι. Ναι. Όχι, πηγαίναμε με Βόλο, βγαίναμε στα Τσιπουράδικα και μετά. Ναι, μένατε Βόλο, γιατί μετά ταξιδεύαμε. Μετά κολυμπούσαμε μέχρι. Ναι. Για να φτάσεις Βόλο παλιά, ήθελες ένα πεντάωρο. Ο Βόλος είναι 2 ώρες. 2 ώρες. Μία ώρα περιμένεις το πλοίο και άλλες 2 ώρες θα πάει στο Σκόπελο. Ενώ από τώρα εδώ, αν φύγει,
Παλιά χωρίς με τέμπι, με αυτά, με έτσι, με ιστορίες και τα λοιπά. Ήτανε... Α, ήταν 2,5 ώρες, δεν ήταν παραπάνω. Τι λες ρε. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ο Δήμαρχος Σκιάθου απαγόρευε το αλκοόλ στις παραλίες. Γύρω στο 2004-2005 εκεί πέρα γύρω. Με πολύ μεγάλη αποτυχία να φανταστώ, διότι... Εντάξει. Υπάρχει οικογενειακή εμπειρία. Όταν λες οικογενειακή εμπειρία, τι εννοείς? Ο αδερφός μου ήταν σε μια παραλία κάποια στιγμή, mm-hmm. στην πολύ μας κάλτα, ας πούμε, την παραλία του νησιού, δεν ξέρω ποια ήταν αυτή. Mm-hmm. Και έβλεπε κάτι σφίχτες να πίνουν ένα κόκκινο ζουμί με πολύ ευγλωτία ψυχής, ρε παιδί μου. Ναι. Και πάει και ρωτάει τον μπάρμαν, λέει, τι είναι αυτό εδώ πέρα, γρανίτα με βότκα, του λέει μια, επειδή ο δήμαρχος του λέει απαγορεύει το αλκοόλ. Οπότε έτσι μπορούμε να... να παρεκτραπούμε λιγάκι στη Χαλκιδική mm-hmm. ή στην παραλία Κατερίνης. Καλά, στην παραλία. Η παραλία Κατερίνης φημίζεται για τις παρεκτροπές της, νομίζω είναι μία μικρή Ιμπίζα. Δεν είναι. Βέβαια, βέβαια. Όλο το ανατολικό μπλοκ εκεί πέρα μαζί. Ναι. Ωραία, Κρίς μου, σε ευχαριστούμε. Αυτό. Φιλούμε. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα Τζάνκη, καλημέρα Κουτσουράκη. Καλώς το να. Καταρχήν... αδαείς. Καταρχήν την μπάκα, Σταύρο, τη μετράς με τα ευρώ που έχεις μαζέψει στην μπάκα. Δηλαδή π.χ. εγώ πιστεύω έχω γύρω στα 100 χιλιάρικα. 100 χιλιάρικα πρέπει να είχα... φασούλας. Έχεις μπάκα. Ναι. Ναι, στις εκεί φωτογραφίες. Ήμουν φασούλας πριν 25 χρόνια. Τώρα, ας πούμε, έχω δηλαδή περπατώ και έχω δύο μπάλες μόλτες. Τσάμπιον. Επίσης, οι αδαείς. Ρε παιδιά, δηλαδή, είστε... Δηλαδή, πρέπει να είσαι μπούφος για να πας σε ένα κλαμπ. Πας καταρχήν ψιλογεμάτος. Παίρνεις ένα φιαλωμένο νερό, αν είσαι βοδκάκιας. Το τσιφιγκάρι, ένα μικρό, μικρούλικο ρε παιδί μου, σαν να έχεις προσωπικό σου νερό. Σας μην κάνεις τίποτα. Παραγγέλεις ένα χυμό, εδώ ξεκάρφωμα. Μάλλον όχι, εγώ παράγγειλα και δύο ποτά, ας πούμε, να αφήσω και 15 ευρώ. Νερό μας είπες και τώρα μας είπες κατευθείαν, μάνι μάνι, δύο ποτάκια. Όχι, δεν είπα νερό, βρε, Χαϊβάνι. Είπα, παίρνεις ένα φιαλωμένο μικρό νερό, το γεμίζεις τρίγκα στη βότκα. Για το ξεκάθαρο, παίρνεις και ένα ποτό στο μπαρ, αφήνεις ρε παιδί μου, είσαι και κυμπάρι. Εγώ το έκανα, ας πούμε, στο Πύλιο, σε ένα κάβι και με πήρε χαμπάρι ο διοκτήτης. Μου το λέω, έχω προθέμα ρε φίλε, λέω, δεν μπορώ να σου αφήνω 50 ευρώ την ημέρα, λέω, για να γεμίσει η καζάνα μου. Και έτσι το φιαλωμένο νερό κανονικά χαλαρά, ποιος σου πει ο άλλος, απαγόρευτη, είναι δικό μου το νερό μου είναι ρε φίλε, κάτσε καλά, τι είναι αυτά που μας λες. Υπάρχουν μαγαζιά που σου... Αυτά για τους αδαείς. Ναι, σου λέει απαγορεύεται να φέρνεις από έξω κάτσε ρε φίλε, έχω το νερό μου, εσύ θα πας, θα δεις την Ταϊλή, θα μου πεις τι είναι το νερό σου, αυτό θα μου το πάρει. Ναι, αφού δεν είναι η μάρκα που πουλάμε στο μαγάζι. Θα σε πει. Ρε Σταύρο, έχω δίκιο ή όχι, με νιώθεις, εσύ είσαι νιώθω ουλού. Εγώ φίλε δεν μπορώ να κουτσάρω, δηλαδή το κλαμπ το σέβομαι. Όχι, πρόσεξε, δεν σου είπα να κουτράρεις. Αλλά... Εγώ άφηνα 15 ευρώ στο σπίτι που πήγα στον Αγιάννη, αλλά τα 15 ευρώ για μένα, δύο ποτά, ήταν σαν να πίνω τις δύο τζούρες του πρωινού ελληνικού καφέ μου, κατάλαβες. Όπως έλεγε και ο Τσάρτας, σαν ένα ποτήρι, ένα νερό. Κοίτα, όταν είναι να κοπεσχυλιάσεις καλά, υπολογίζεις μίνιμουμ 200 στάρικα. Σιγά, εσύ. Δεν είναι σίγουρα, Σταύρα, δεν μπορείς να πιστεύεις στο μαγαζί 60 ευρώ να πούμε, ενώ ουσιαστικά η ποσότητα που χρειαζόμουν ήταν το εφιαλωμένο, το μικρό, το μπουκαλάκι νερό. Άφηνα όμως 15 ευρώ. Είμαστε ακόμα και τώρα φίλοι, όταν είχα πάει, όταν είχε πέσει το αεροπλάνο το 2005 το Κυπριακό, 15 Αύγουστο, και με πήρε, μου λέει, το αφεντικό, λέει, εντάξει, είσαι κυμπάρης, μου λέει, που θα άφηνες, λέει, και ένα 20, 15 με 20 ευρώ. Τι σχέση έχει το αεροπλάνο με αυτό? Όχι, θυμάμαι και στη συγκεκριμένη μέρα, ήταν 15 Αύγουστο. Έπεσε το αεροπλάνο και είπες, κυμπάρης. Λοιπόν. Η σύνδεση ήταν λίγο περίεργη, ναι. Λοιπόν, η Μενεγάκη πιστεύω έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Είναι δηλαδή ένας Verblum επί 100. Τι λες? Θέλω οπωσδήποτε να βάλεις κάτι από pulp,
Τώρα να σοβαρευτούμε, Σταύρο, έμαθες, φυσικά, αν δεν μάθεις εσύ, εγώ θα μάθω. Έλληνες διαιτητές στα play-off, οπότε αυτό που σου είπα προχθές, τη φοβάμαι την ΑΕΚ και μην με θεωρήσει το παθή, σίγουρα είμαι, δηλαδή είμαι ικανός να μην μπαιμπάω όλο το χρόνο στο γήπεδο αν δεν πάει κάτι στραβά και το νιώσω ότι φταίω εγώ. Δηλαδή σε μια φάση, με Έλληνες διαιτητές θα παίξουμε δηλαδή, άστα να πάνε. Απορώ ο τραγουδιστής των εξές, πώς το λέγανε. Δεν μπορώ τη μιζέρια. Είμαι πάω δεν και θα πάω απ' έξω. Δεν είναι θέμα μιζέριας, ρε φίλε. Είσαι χέστης. Είσαι χέστης. Είμαι ΠΑΟΚ. Φίλε, θα πάω να παίξω. Έχω 40 εκατομμύλια ομάδα. Να χάνεις πρωτάθλημα με τρίπο του Γιαννάκη είναι ή είμαι χέστης. Ωραία, τα κατάλοιπα αυτά εγώ τα έχω ξεπεράσει. Εσύ τα έχεις ακόμα. Εγώ δεν τα έχω ξεπεράσει. Είμαι μεγάλο κλαμπ, πήρα αίτη τον Double. Γιατί έχω δει τα πάντα με τον ΠΑΟΚ. Αίτη τον Double πήρα. Είμαι η μόνη ομάδα με έχω με φωτογραφία που έχει αίτη τον Double. Στο νοσοκομείο ξέρεις τι έλεγε. Στα Γιάννα, προσέξτε μη χάσουμε. Θέλω να μην γραφτεί στην ιστορία. Αίτητος. Και ταμπλούχος φυσικά. Άρα λοιπόν διώξε τα κατάλληλα που μεγάλωσες. Βρε αγόρι μου, προσπαθώ, ναι. Απλά ο τραγουδιστής τον είναι εξές, ρε παιδιά. Κρεμάσχη για την Γκάλη Μινόρες. Δηλαδή να πεις αυτό για να παίξει τα πέντε κουκλάκι. Κρεμάστηκε γιατί... Δεν έβαζες Γκάλη Μινόρες. Τυφλά. Τυφλά έβρισκα. Κρεμάστηκε γιατί είχε έτσι ιδιαίτερες προτιμήσεις. Σαν τον David Carandine, σαν τον Chris Cornell. Και μ' αρέσει ρε παιδιά ένα τελευταίο η ατάκα. Θωμά, θέλω να βγεις εσύ να... Πόβος Φεϊσταράς, πρώτος στην προπόνηση, τελευταίος έφευγε. Αυτή η ατάκα ρε παιδιά είναι δηλαδή η πιο γραφική ας πούμε, ξέρεις. Όταν κάνουμε ένα αφιέρωμα σαν ένα παλέμαχο, ας πούμε. Έτσι. Πρώτος ερχόταν στην προπόνηση και τελευταίος έφευγε. Γιατί δεν έτρεξε. Αυτό το έκανε φυσικά. Πολύ απλά. Ο Φραντζέσκος το έκανε στο φάουλ, σίγουρα οκ. Ο Κούις βαρούσε κανένα καλό. Βαρούσε και αυτός ωραία φάουλ. Αλλά σαν το Φραντζέσκο πιστεύω, ο Φραντζέσκος άγγιζε τα όρια του Μαραντόνα. Σαν το Μαραντόνα πιστεύω δεν διέφερε σε τίποτα. Τίποτα. Και να σου πω και κάτι. Ο Μαραντόνα δεν βγήκε και δημοτικό σύμβουλο Θεσσαλονίκη. Για τα λέμε. Βεβαίως, βεβαίως. Α, ναι, σίγουρα. Εγώ θυμάμαι, ρε Σταύρο, θυμάσαι μια διετία που παρακαλούσαμε όταν δεν κένταγε η όλη η ομάδα έπεφτε να πάρει φάουλ. Το σύστημα Σταυρό. Ναι, προσπαθούσαμε να κερδίσουμε έστω και τα 40 μέτρα. Υπάρχουν φάσεις οι οποίες δεν μπαίναμε στην περιοχή για να κερδίσουμε φάουλ. Ναι. Ήτανε... ναι, ρε, σι, ναι, ναι, ναι. Έπεσε... φιλιά, τσάω. Έπεσε μπάσκετ και ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ το ίδιο σύστημα. Στο ποδόσφαιρο έπεσε το σύστημα Σταυρό όλοι τριγύρω. Φάλο Φραντζέσκο και το Σταυρό του και στον μπάσκετ στο Γιάκοβιτς. Την μπάλα στο Γιάκοβιτς, σουτ και το Σταυρό μας να μπει. Καλημέρα στη γραμμή. Μας το... Καλημέρα. Καλημέρα. Αγόρι μου, έλα ρε. Δεν ακούγεσαι καλά, είναι θολό το τοπίο. Hangover έχω ρε Batman. Τι έγινε ρε εσύ χθες πεμπιάτικα δηλαδή, για πες μας. Χθες δύο κρασιά ή καφιάλες, αλλά ήταν παλαιωμένα και με χτύπησαν στα βιντήλια κατευθείαν σε λόγο. Όπου το κρασί, άμα την ακούς με το κρασί, είναι δύσκολο, φίλε. Δεν είναι πια σκληρά ποτά. Αλλά με χτύπησαν στις βαλμίνες στον εγκέφαλο. Δεν είναι πρόβλημα το κρασί, να ξέρεις. Εγώ τη σούρα που έχω κάνει... Τις σούρες, Σταύρο μου. Τώρα ήπταμε και ονειρεύομαι τα πάντα, γιατί είμαι επτάμενος. Αλλά τις καλύτερα... Να ονειρεύεσαι μάτια παρά να ζεις μάτια, έτσι δεν είναι. Ναι, η ατάκα μας. Ναι. Τι λέει άλλο. Καλά είμαστε. Πώς το ξεπερνάς τώρα, τι. Κράσι. Ναι, μέχρι τις 3 η ώρα τώρα θα τραβήξω κανάλι. Και μετά. Και μετά τα σιροπιαστά μου θέλω, τα κοραπιεδάκια μου, τα έτσι τα αλλιώς και τα ριβάρω προς τα κάτω να δω. Ναι, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα, πρέπει να ξεκουραστούμε ναι. Σαββατοκύριακο, ρέχεται. Κάποιος θα με φωνάξει από κανένα μπαλκόνι και κιόλας είναι και άστατος. Ναι, βρέχει και εκεί. Ένα στρώσει. Ναι. Θα το στρώσουμε εμείς στο τραπέζι, όμως κάτι θα γίνει. Κάτι θα κάνουμε, δεν μασάμε με την καμία. Τίποτα, έτσι. Τι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Για ρωτά. Έχει ένα χάπι αμερικάνικο, το φέρνουν κάτι δικοί μας όταν γινόντουσαν ταξίδια παλιά, που είναι για το hangover. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα, παιδιά. Δεν γίνεται χωρίς χημεία. Όταν πας στο φαρμακείο και σου λέει ο άλλος θέλεις φυτικό σιρόπι, χημικό θα με βρεθούν. Άμα ήθελα φυσικό, θα έκανα ένα χαμομήλι. Θα πήγαινα πρώτη δέσμη. Θα πήγαινα πρώτη δέσμη.
Να σε καλά. Μου στο Δικέφαλο το Μαυραετό, σε όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ, ομαδικά και ατομικά. Ναι. Στον πρόεδρό μας, στην οικογένειά του, σε όλα τα ΠΑΟΚια στον πλανήτη. Ναι. Και στους μη πλανήτη. Εξωγήνους ΠΑΟΞΥΝΕ, γιατί μας βλέπουν και στο διάστημα σίγουρα. Σίγουρα. Ναι, ναι, σίγουρα. Μπάτμαν, άμα μπορείς, βάλε ρε ένα χαλάκι. Φέρνει κουρτέκ, Μαχάτα, Λεωνάρντ Κοέν, έτσι σίγουρα. Λεωνάρντ Κοέν, να βάλουμε. Εντάξει, κάτι πολύ έτσι γκαζάτο. Θα στο βάλω, ρε, κάτι μπορούμε. Βάλω, γιατί θα πιω ένα ποτήρι κρασί τώρα να το αγκάζει, με αγκάζει βγαίνει. Μέχρι, μέχρι. Ωραία. Έγινε. Χάπελ στο The Heart, ποιο τραγούδι είπες. Μαχάταν, Μαχάταν είπε. Μαχάταν. Που τα χαμάτα που είναι. Φιλιά, τσάω, φιλιά. Πού είναι, ναι. Ρε τα χαμάτα, άμα είσαι μέσα, παίζε, φίλε. Α, στείλουμε κανένα τσιγάρο. Απέλαλε, καλημέρα. Άμα σε δέσανε, εμείς τους οικοδατές μας τους στηρίζουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το. Εύχομαι το παλικάρι από την Αλεξάνδρεια, ό,τι ακούει, να ξέρει, είναι αυτό που πρέπει να αποφεύγει. Βέβαια είναι και σαν μάθημα. Είναι φυσική και χημεία τα δύο τηλεφωνήματα. Πρώτη ώρα, πρώτη ώρα. Ναι, πρώτη ώρα είχαμε χημεία και μετά είχαμε φυσική. Ναι. Για τους ρόλους που δίδατε πριν, Σαλπιγκίδης, ναι, στο ρόλο του Ξανθόπουλου κανονικά σε όλες τις ταινίες και μία από αυτές τις ταινίες θα λέγεται το 14. Μήπως το συνδυάσουμε με τον ΟΑ, α, θα πάρουμε χορηγία ΟΑΣ. Εγώ λέω να κάνουμε το πι, το νούμερο 2, το θυμάσαι την ταινία, το 3,14. Ναι. Θα είναι ο Σαλπιγκίδης θα προσπαθήσει να τετραγωνίσει τον κύκλο. Σε παρακαλώ τώρα. Πρώτος πολιτικός. Το τίμιο παλικάρι που δεν έχει δώσει ούτε 100 ευρώ για αποτρίχωση, γιατί αυτά θα τα δώσει κάπου αλλού, για το γάμο της αδερφής του, έτσι, κανονικά, όλο το πακέτο. Τέλος πάντων, πολλούς ρόλους μπορεί να παίξει. Καλά να είναι το παιδί. Αφού το σκίζει καρτέρα. Καλά να είναι το παιδί. Τι καλός άνθρωπος. Τι καλός. Τι γλυκούλης. Για λέγε. Να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση που ξεκίνησε να βοηθάει τον τουρισμό. Ξεκίνησε με τα νησιά βέβαια, μετά τη Λέσβο, πού αλλού, Λυχείο. Ήρθε η ώρα και της Τίνου. Λέγεται, είναι χωραφυλακοτουρισμός αυτός. Ναι. Ή αστυνομοτουρισμός. Θέλεις την αστυνομία εκεί, δεν έχει κίνηση. Ξέρεις τι σκεφτόμουν τις προάλλες. Δεν μπορούν να βγάλουν στους ματατήρες μια καλοκαιρινή στολή. Δηλαδή κουβαλά 40 κιλά εξοπλισμό τώρα καλοκαιριάτικα, εκεί με εκείνα εκεί. Κάντους ναι, ένα αλλά τυραντάκι, ένα κλομπάκι πιο θερινό, ωραία, μία ασπίδα χωρίς φιλική προς το περιβάλλον. Ναι, το πλαστικό, ωραία, συγκεντρώνει θερμότητα. Ναι, θερμότητα αυτά, δηλαδή, κάντον λίγο πιο trendy, πιο εποχιακό, ναι, κατάλαβες. Δεν γίνεται, φίλε, δεν γίνεται. Γιατί αν του τα βγάλεις όλα αυτά, θα μείνει το μισό και λιγότερο, ρε παιδί μου. Φεύγει όλη η μαγιά από πάνω. Δεν εντάξει, ρε φίλε, και οι άλλοι θα είναι μεσαγιονάρα, όμως καλοκαίρι είναι. Άλλο, εσύ θα είσαι μεσαγιονάρα, έτσι πρέπει. Ναι. Τι, πάω τώρα σε μπάχαλο, εγώ μεσαγιονάρα και όλος με 40 κιλά εξάρτηση. Είναι unfair που λένε και στον Μπέρκιχαμ. Εντάξει, δεν είναι. Σκέψου μου, κάνει εικόνα ένα καλοκαιρινό ματατζίδε, φίλε, πώς θα πρέπει να είναι. Μα γιατί κάθονται μέσα στην κλούβα. Στην κλούβα και δουλεύει το κλιματιστικό. Δουλεύει το κλιματιστικό στην κλούβα. Βέβαια. Πιστεύω ότι η κλούβα μπορεί να είναι ένα από τα σημεία που μυρίζουν πιο έντονα. Δηλαδή με αυτές τις εξαρτήσεις και τα ρούχα και αυτά, δηλαδή πρέπει να είναι. Άφυλο μέσα. Πώς, το αφλόσο πρέπει να παίρνει μπρος κανονικά. Ναι. Μετά πώς θα μην βγαίνει τρελαμένος. Ναι, τώρα. Συσπνέει όλο αυτό το πράγμα. Και εκεί που παίζω εγώ τον μπάχαλο τώρα, να βρωμάει ο άλλος. Ναι, δεν είναι. Κάτσε, ναι, ρε φίλε. Πώς θα έρθει ο τουρίστας. Πώς θα έρθει ο τουρίστας. Αυτό ακριβώς. Δείρτε μας με άξ. Ναι. Σε παρακαλώ. Κάνε μια συμφωνία με το άξ. 60 εκατομμύρια. Καλό Σαββατοκυριακό, δεν έχω να κράξω άλλον. Ξεκούραση τώρα, ξεκούραση. Ξεκούραση. Από εβδομάδα να πάρουμε δυνάμεις. Φιλιά, φιλιά. Μπατμανίδη με φαλάφελ το ποδόσφαιρο το βλέπω σαν τον Χάπελ, μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Ντιεγκίτο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι έγινε. Φώτης Βόρειος, Νιάπολη.
Φώτης, Βόρειος, Νεάπολη, με μπέρδεψε. Ή Warriors. Φώτης το όνομα, Βόρειος 4. Warriors. Όχι Warriors, Warriors είπε. Βόρειος. Α, Βόρειος. Βόρειος, ναι. Κάτσε, ρε, είσαι με τη Νεάπολη, με τους Βόρειους, μας έχει μπερδέψει. Νεάπολη, πάντα, Μπέλο. Με Μπέλο είμαστε, πάμε παρακάτω. Και με κάμερμα. Πάμε παρακάτω. Ναι, τι λέει, πώς, τι λέει η Θεσσαλονίκη. Καλά, από. Από Σέρες, γιατί έτσι πως το είπες, λέω τι δηλαδή Θεσσαλονίκη. Γενικά είναι απολύτες, μετά από κάποια ηλικία φεύγουν από Νεάπολη καλού κακού. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, γειτονιά είμαστε. Γειτονιά είμαστε, ναι. Σέρες από πού? Μέσα. Α, μέσα, ωραία. Γιατί είναι Σέρες. Λιγαριά το χωριό. Λιγαριά. Στην Ικρήτα, Δήμος Βυσταλτζίας. Έλα μου, έχω και το χωριό, το ξέρω. Γεια σου. Που να μην σου σέρευε στην Πατμανίδη. Έχουμε κανένα νέο, καμία μεταγραφή, τίποτα. Τίποτα, αδερφέ, να πουλήσουμε θέλουμε πρώτα να μαζέψουμε κανένα φράγκο, πεινάμε. Ναι, λίγα ο πρόεδρος να πουλήσει. Δεν έχει σημασία. Έχει financial fair play. Δεν ήρθα να φτάσει στις Σέρες. Μας κυνηγάει η UEFA. Τέλος πάντων. Άντε καλά, περνάτε. Να σε καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την κυρία παρέμβαση. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Άλλος ένας Νεαπολίτης που έφυγε από την Νεάπολη, γιατί έτσι πρέπει να κάνει σε κάποια φάση αφού μαζεύονται τα εντάλματα. Άνοιξε τα φτερά του. Καλησπέρα, μέρα. Πολύ σωστά. Ήταν η καλύτερη παρέμβαση ever. Μας άφησες ever. Άφωνους. Ναι. Τέτοια επιχειρηματολογία δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στα τζιανά της πόλης. Ο Δημοσθένης. Ποιος την ασυκλά, ο Δημοσθένης. Τι να πω τώρα, ο Μάτλοκ που λες και εσύ, ας πούμε, δηλαδή. Κάτσε να δούμε εδώ. Είχαμε ξύλο κυρανάκι πολλάκι χθες την... Ο Κυρανάκης δεν θα το δώσει με ένα ρόπαλο μέσα στο κεφάλι. Έτσι, ο Κυρανάκης έχει τόσο ξενέρωτα μούτρα που δεν έχει υπουργοποιηθεί και δεν φαίνεται να υπουργοποιείται στον ανασχηματισμό. Είναι σαν μπασκετικός πολιτικός, είναι ένα τέτοιο πράγμα. Βγάζει μια αλητία δήθεν στην, πώς το λένε, αλητοαριστεία. Είναι εκνευριστικός, δεν θα μπορούσα να κάνω παρέα με αυτόν με τίποτα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Χαίρετε. Πολύ καλησπέρα σας. Τι καλή διασκέδαση να έχετε. Έχω να σου πω μια ιστοριούλα τώρα για αυτόν τον κορονοϊό. Παρακαλούμε. Είμαι που λες στο σούπερ μάρκετ της περιοχής μου. Ποια περιοχή? Εδώ στο Νεορίσιο. Όσοι ακούνε ξέρουνε. Ναι. Βλέπω έναν τύπο από πίσω μου. Με χτυπάει από πίσω. Μου λέει αδερφέ, λέει μάσκαρα και γάντια. Τότε στην καραντίνα. Ναι. Λέω, κατέβηκα να πάρω κάτι, λέω, τα έχω μέσα, λέω αυτό. Με λέει, με ό,τι μου λέει, με κάνει, την πνίγω εγώ, γιατί λέω, εντάξει, έχει και δίκιο, έχει το ένα, έχει το άλλο. Ο τύπος τι ήτανε, πολίτης ή όργανο της τάξης? Όχι ρε, πολίτης ήτανε, πολίτης, αλλά από τους πολίτες που τους ρούφα αυτή την περιοχή, την εποχή, ξέρεις. Που συνεργάζονται μετά, η χαρά τους που ήταν αυτούς τους 2,5 μήνες. Ναι. Ναι, ωραία, όλα καλά, ωραία. Τυχαίνει εχθές. Και πηγαίνω τζάμπο. Το τζάμπο μέσα χύμα. Τίποτα. Ούτε μάσκες, ούτε τίποτα. Δηλαδή. Και τον έχω μπροστά μου στην ουρά. Έτσι, έτσι. Ο οποίος είναι... Με θυμάσαι ρε. Το χτυπάω. Όχι, όχι, το χτυπάω, το χτυπάω, το χτυπάω. Το λέω, τι έγινε αδερφέ, λέω τώρα. Λέω, πού είναι, λέω. Εδώ, λέω, δεν χρειάζονται, λέω, μάσκες τέτοια. Λέω, δεν έγινε, λέω, τι έγινε. Γυρίζει. Με κοιτάει. Α, με λέει, ναι, δεν θυμάσαι, λέω, τότε που άμα εγώ ήμουν λίγο, λέω, πιο έτσι, θα σκοτωνόμασταν εκεί μέσα, λέω, στο, ναι, στο σούπερ. Καλά το φεύγω, έκανε. Πάω. Ναι. Ταυτός. Φεύγω, πάω, ξαναγυρίζω, αλλά για να γυρίσει και στο τζαμ πρέπει να πας μέχρι πίσω. Και πάω και βλέπω ένα, αυτό τα κουκλάκια, το σον, το πρόβατο. Ναι. Και το αγόρασα, κακά, είχα ένα τίποτα άσχημο ήταν, αυτό. Και του το έδωσα, το λέω αυτό από μένα, λέω δώρο. Γιατί περιμέναμε και εσύ. Ναι, τίποτα ρε. Λέω ένα άλλο κουδάκι, αυτό το προβατάκι, το σόντο, στα παιδικά που το παίζει η μικρή μου. Ναι, να λύνουμε έτσι τις διαφορές μας. Μπράβο, πολύ ωραία. Αυρότητα. Καλά έκανα δηλαδή. Βεβαίως. Καλά έκανε, απλά ξεστή. Θα πρέπει λίγο τα τζάμπα να βγάλουν και ένα κουκλάκι με κολοδάχτυλο. Γιατί να παίρνουμε, να πάρετε, πάρε ένα κουκλάκι. Φίλε, να το κάνουμε πιο ξεκάθαρο το μήνυμα. Όχι, δεν είναι εκείνο όπως το είχαμε το κινητό χεράκι που είχαμε μικρή που κάναμε μόνο το μεσαίο που, που το λυγίζαμε, θυμάσαι, που ήταν σαν πλαστελίνη εκείνο. Ναι, εκείνο το τέτοιο.
Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ φιλιά, για την παρτυρία. Φιλιά. Να σε καλά. Τσαο. Υγεία, υγεία, ζούμε σου. Τσαο, τσαο. 200 ευρώ από τα τζάμπο, παρακαλώ, στο ταμείο του Λιμπερό. Καλημέρα στη γραμμούλα, πριν πάμε στο διάλειμμα. Καλημέρα. Φουντογλου. Έλα ρε Φουντογλου. Έλα ρε Φουντογλου. Παλιά υπήρχε ο Φουντογλου, το θυμάσαι τον Παρασίδη. Ναι, ιστορικό τηλέφωνο. Έπαιρνε τηλέφωνο συγκεκριμένο σε εκπομπές Zeros πριν το 2010 και έλεγε αυτό Φουντογλου. Είμαστε καλύτεροι. Στον Παρασίδη ήταν. Στον Παρασίδη. Από τον Παρασίδη ήταν. Εντάξει, πλέον αισθάνομαι ότι κάνω ραδιόφωνο. Ναι, φίλε. Ξεκάθαρα. Είναι μια αναγνώριση. Είναι αναγνώριση, είναι αναγνώριση. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Έχοντας μαζί μας βέβαια την ποιήση. Ασύρματο ίντερνετ υποστήριξη δικτύων στο 2311-241-5. Τι λέω, ρε. Τι λες. Αυτό είναι το εξαναδομό. Εντάξει. 2312-31-34-34. Γρήγορο ίντερνετ, σταθερό ίντερνετ. Upload, download, γρήγορα, σταθερότητα και πάντα. Το καλύτερο ίντερνετ της αγοράς. Και η αναδομό στο 2311-241-508. Κατασκευαστική υψηλών προδιαγραφών με επιλογές σύγχρονες, με πολύ καλή δουλειά, με πίστη και συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου. Η καλύτερη τεχνική και οργανωμένη ομάδα μηχανικών στη διάθεσή σας από την αναδομό. Αναδομό.pavlanakinesi.gr. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Τελευταία ανάπαυλα. Κρατήστε την αγωνία σας, θα συνδεθούμε, θα επικοινωνήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο μας, 11:39 πρώτα λεπτά. 21 ακόμη ολόκληρα λεπτά να συνομιλήσουμε στους εθέρες του σύμπαντος, στέλνοντας κοσμικά μηνύματα. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα που ήταν στην αναμονή, αλλά πλέον δεν το πράττει. Καλημέρα. Καλημέρα. Να ευχαριστήσω τον φίλο για την ιδέα που μας έδωσε. Πλέον τις διαφορές μας θα τις λύνουμε παίρνοντας κάτι από τα τζάμπο. Εγώ έχω πρόβλημα με το Βαγγέλη. Λοιπόν, θα πάω να αγοράσω ένα κουδούνι πόρτας. Κουδούνι πόρτας. Και θα λύσω έτσι. Ναι. Έχει δικό του ήχο. Δηλαδή, ξέρεις πώς χτυπάει. Πώς. Μ' ακούς. Ακούμε, ναι. Περιμένουμε. Πρέζαν. Μάλιστα. Θα του το κάνω δώρο. Θα του το στείλω και έτσι θα λύσω τη διαφορά. Και να μην φοβάται ο ψηλός. Αν αισθάνεται περίεργα με την ΑΕΚ, ας βλέπει τη φάτα του Μάνταλου. Αυτά. Έγινε. Τσάο. Yeah. 2-31-0-2-87-3-8. Τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Ο φίλος μας ο Νίκος αναρωτιέται. Όπως και εγώ. Λιγαριά στην Ιγρήτα, ρε φίλε. Υπάρχει τέτοιο χωριό. Είναι μερικά μου λοχτάφι. Λιγαριά, λιγαριά. Εσένα έχω στην καρδιά. Δεν το ήξερα και το μισό μου χωριό. Το μισό μου χωριό. Η μισή μου καταγωγή είναι από την Ιγρήτα. Η αλήθεια είναι δεν το γνώρισα. Μπράβο στα παιδιά που δίνουν έτσι, ας πούμε, μια πιο εξωτική σάνς εκεί στην περιοχή. Να υμνήσουμε και θα θέλαμε να τον δούμε αυτόν τον άνθρωπο, να τον πάρουμε μεταγραφή για να κατέβει στη δικιά μας την τοπική αυτοδιοίκηση. Για έναν δήμαρχο μιας μικρής πόλης από το Περού. Δεν ξέρω τον είδες τον Θεός. Δηλαδή έλα εδώ όσο να σώσεις την κατάσταση. Σε κάνουμε και πρωθυπουργό. Ο οποίος τι έκανε, Σταύρο μου? Ο οποίος, φίλε, πήγε με φιλαράκια του και σούρωσε. Πολύ απλά. Και όταν έγινε μπούκα σε καραντίνα. Εν μέσω καραντίνας, ναι, τώρα, ναι. Στο... Και όταν έγινε μπούκα από την αστυνομία, μπήκε σε ένα φέρετρο και έκανε τον νεκρό με τη μάσκα. Έκανε τον νεκρό σε κάτι κάδους που λέγαμε παλαιότερα. Ο φίλος μας το έκανε πράξη. Το κατάλαβαν οι αρχές. Το κατάλαβαν. Πώς το κατάλαβαν, ρε, και εσύ. CSI. Ο Τρέφους πήγαινε. Καλά, κοίταξε, να σου πω κάτι. Τώρα, άμα ήπιανε αυτά που φανταζόμαστε ότι ήπιανε. Είναι, αν μύριζε τώρα ο άλλος βότκα τα 30 μέτρα, ως νεκρός. Γιατί ο νεκρός δεν μυρίζει βότκα. Όχι. Φεύγει. Αν έχεις εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, τα έχεις κακαρώσει, δεν θα μυρίζει, δηλαδή, απαλήφεται η οσμή. Φαντάζεσαι να κάνεις ένα καφέ μετά από 5.000 χρόνια και τα κόκκαλα να μυρίζεις φότκα. Μερικές φορές με αυτά που έχουμε πει, εγώ έχω φτάσει στο σημείο, ας πούμε, να κάνω
χωρίς καραντίνα. Ναι, εντάξει, ναι, όλοι έχουν υποθυμήσει. Πώς σου είπα, μια φορά κοιμήθηκα στη Τσιμισκή πάνω. Ναι. Πήγα εδώ στα κορδόνια σε εκείνο το μάρμαρο που είχε μπροστά στα παλιά τα σάντουιτς, δηλαδή τώρα που είναι. Και ξάπλωσα στο μάρμαρο. Ναι. Πόση ώρα την έπεσες? Κάθε τετράωρο, σηκώθηκα και Τσιμισκή ήταν 12 η ώρα. Ναι. 8 η ώρα είχα φύγει από τον Μπερλίν. Ψώνια, μετά αυτά. Έβαλα το Everest, κλασική διαδρομή τότε. Everest, το στάκι, να ισιώσω. Ναι. Περνούσα πέρατη 50-50 το δρόμο, περνούσε κανένα μάξι, με είχε 100% πετύχει. Και πατάω μια τα κορδόνια, λέω γαμώτο, και φτάνω στο μαρμαράκι που είναι μπροστά εκεί στην Νυχτίνου. Ναι. Έχει κάθομαι να το δέσω. Ωραία. Λιποθυμπάω. Σε πήρε κοιμάμαι, περισσότερη ώρα να τα δέσεις. Και όταν άνοιξα τα μάτια μου, ήταν Τσιμισκή γεμάτη. 12 η ώρα. Ναι, τα κορδόνια τα έδωσες? Δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι όπως άνοιξα τα μάτια, έφυγα κατευθείαν στην Παλαιό Παθμό Γερμανών, μην είμαι σε κεντρικό δρόμο. Ναι, μην είμαι. Ωραία. Έμενα τότε στην Ιωάννη Μιχάηλ, τότε με τη Στέλλα. Μη δώσεις και δείγματα αυτά. Μη δώσεις και δείγματα. Αισθάνθηκα μια δεν βρήκα κανένα 30-40 ευρώ όμως να αφήσουν εκεί. Ναι, τίποτα. Και σε καλές εποχές κιόλας. Ναι, 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 ναι. Πασόκ. Μήπως δεν έδινες αυτό το. Αυτή την εσάνς, ας πούμε, του. Μια χαρά εσάνς δεν είναι. Άσχε. Ο δήμαρχος της πόλης Τανταρά, Χάιμε Ρολάντο. Ρολάντο ήταν το όνομα που βάζανε στο PS το παλιό. Στο ναι, στο Ρονάλντο. Ναι, ναι, στο Ρονάλντο. Και υπάρχει και στόπερ της Πόρτο. Ναι. Ουρμπίνα Τόρες. Τουρμπίνα έγινε να πούμε μέσα ο δήμαρχος σε μας. Σε κάσα έπεσε. Ναι. Ο οποίος έσπασε τα περιοριστικά μέτρα. Ναι. Η Ειρήνη πήρε χρήματα από μια φίλη της μάνας της για να προσεγγίσει το αγόρι της κόρης της ώστε να χωρίσουν. Στην πορεία όμως το ερωτήθηκε. Ταινία. Αυτά είναι θέματα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Τι κάνετε, καλά είστε? Τέλεια, δεν γίνεται καλύτερα. Μπορούμε να κάνουμε αναφορά σε εκπομπή που είναι η επόμενη από εσάς? Όχι. Που δεν άλλαξε όνομα, αλλά. Α, για το και όνομα, άλλαξε όλα τα άλλα. Για το όνομα μπορείς να το ξεφωνήσεις όσο θέλεις, σου δίνω όλη την εκπομπή. Εντάξει, όνομα δεν άλλαξε. Ο Χρήστατος. Ο Χρήστατος δεν θα αλλάξει ποτέ. Θα σου πω εγώ που το ξέρω. Ο Χρήστατος λοιπόν έχει στήσει μια καριέρα αντιπάοκ και δεν τον απασχολεί ο Άρης. Θα ξαναπέσουν. Εντάξει, λοιπόν. Αντιπάω κασίνε είναι, γιατί είναι και άλλα αντί. Είναι και υπερολυμπιακός. Προχτές, προχτές που είχαμε τη γενοκτονία, ας πούμε, έκανε μια αναφορά στον κύριο Σαββή, δεν ξέρω αν την άκουσες. Όχι, δεν την άκουσα. Τον έπιασε ένα παραλήρημα, τον είχε πιάσει ένα παραλήρημα και επειδή δεν βγάζει γραμμές, θα θέλαμε να του δώσουμε και μια απάντηση, γιατί το παραλήρημά του ήταν άτοπο. Δηλαδή τι είπε, λοιπόν, δεν είναι πόντιος? Αναφερόμενος ότι και ο κύριος Καρυπίδης είπε ότι είναι πόντιος. Και είναι το ίδιο με τον Ιβάν. Αλλά ο Ιβάν, ας πούμε, από όλα αυτά που έχει κάνει, ένα θα πω. Άνοιξε την Παναγία σου μελά. Ποιος Καρυπίδης μπροστά του? Στο μεταξύ, άμα ο Καρυπίδης δεν τρέχει κανένα θέμα. Ούτε τον Άιο Λούφρυ. Είναι ποντιακός. Ναι, μην σου πω τώρα. Είναι πόντιος στα χαρτιά μόνο και αμφιβάλλω και γι' αυτό. Ο Χρήστατος, σου λέω. Το Χρήστατο θα τον βλέπει. Τι πρέπει να κάνει ένα δημοσιογράφο για να πέσει ξανά η ομάδα του? Αυτό είναι. Ωραία. Άστονα. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Εσύ για το... δεν μπορεί να μας πυλώνει τώρα το όνομα του Προέδρου που τρέχει τα πράγματα. Εντάξει, αυτά και να το συγκρίνουμε με τον κανέναν. Εντάξει, με τον κανέναν το συγκρίνει. Εγώ ξέρω ότι είμαι μισός πόντιος. Πόντιος είναι και εγώ, ρε φίλε, άμα είναι να αναφερόμαστε και σε μένα. Ναι, και εγώ είμαι μισός. Κατάλαβες αυτό, λέω. Και μάλιστα και εσύ είσαι μισός, του okay. Γένου Σαββίδη. Βασικά να σου πω την αλήθεια, τώρα τελευταία που σε προσέχω στο Instagram, φαίνεται ότι είσαι μισός πόντιος, φίλε. Τι έχω, μισό Μιχάλο κεφάλι? Έχεις στοιχεία, δηλαδή, ναι. Έχεις στοιχεία, φαίνεται. Τι είσαι, ειδικός φυσιογνωμιστής ποντίων? Καλά, εγώ είμαι πόντιος, φίλε, γεννημένος στο Καζακστάν, έτσι. Προσεκτικά. Ωραίο το Καζακστάν. Έχεις πάει ποτέ? Έτσι. Ξεσγεννημένος, έχεις πάει ποτέ? Έχω βγάλει εκεί το γυμνάσιο, ρε φίλε. Πού ήσουν, Αστανά? Το γυμνάσιο έχω βγάλει εκεί. Έχω πάει. Αστανά. Όχι, εκεί παλιά δεν λεγόταν έτσι. Πώς λεγότανε? Μας ακούς? Ναι, ναι, ναι. Πώς λεγότανε? Πώς λεγότανε, η Αστάνα. Δεν θυμάσαι που γεννήθηκες, δε. Place of birth, τι γράφει το Ιβάνιο. Καταρχήν παλιά δεν ήταν πρωτεύουσα, τώρα τελευταία την έκανε. Α, το φυσικό αέριο, ναι. Νέο Αθημί. Ποια ήταν η πρωτεύουσα? Η Αλμάτη ήταν πρωτεύουσα. Ναι, ναι. Ναι, ήταν προς την Κίνα και πήγε αυτός μόλις έπεσε η Σοβιετική Ένωση, πήρε την πρωτεύουσα από την Κίνα ο πρόεδρος και την πήγε προς τη Ρωσία για να είναι σιγουράντζα. Σαν τον Άγγελο που έλεγε θα πάρω την ομάδα και την πάω σε άλλη πόλη. Ναι. Έτσι.
Ναι. Ωραία η Αστάρα. Οπότε έχω άποψη το να βγάλω έναν πόντιο από απόσταση και ας είναι και μισός. Εγώ το κάνω με τους Αριανούς αυτό. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω αν κάποιος είναι Αριανός από τον 1,5 χιλιόμετρο. Αν βλέπω. Αν έχω κι άλλοι δηλαδή. Δεν τους καταλαβαίνω από το περπάτημα. Η πλειοψηφία. Μερικοί ξέρεις ξεγελάνε λίγο. Όχι, κανένας. Δεν έχω πέσει ποτέ έξω. Είναι το ταλέντο μου. Χωρίς να μιλήσουν, λέω έτσι εμφανισιακά. Όχι, εμφανισιακά. Γιατί μόλις μιλήσουν, τους καταλαβαίνεις κατευθείαν. Εκεί δεν παίζεις. Δεν στρέχει. Με το λόγο κατευθείαν τους καταλαβαίνεις. Ναι. Και επίσης υπάρχουν και πολλοί πόντοι Αριανοί που οι οποίοι είναι, όπως είπε κάποτε και ο Άγγελος, είπε και ένα ωραίο, είναι μπερδεμένοι ρε φίλε. Πού ο Πόντιος και πού ο Άρης ρε φίλε. Εντάξει, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Έγινε mix grill στο πέρασμα των χρόνων. Ο Τσαλτίδης είναι πόντιος ή απλά έχει το επίθετο. Φαντάζομαι. Ο Τσαλτίδης είπε ότι είναι τέτοιος ρε φίλε. Έχει ποντιακό όνομα, ποντιακό επίθετο, αλλά είναι μικροαζιάτη. Ναι, είχε πολλούς στρατιώτες και κίνησε εκείνη την περιοχή βαθύλακος, κουβάλια κτλ. Έχει καβακλίδες. Η γυναίκα τον βαθύλακο. Αυτός δεν είναι από εκεί ρε. Δεν είναι από εκεί. Αυτός πήγαινε στο πειραματικό σχολείο της Τούμπας, δεν φαίνεται. Πειράματα. Το πειραματικό πήγαινε, εκεί που κάναν πειράματα στα παιδιά ρε φίλε. Και βγήκε το παιδί έτσι. Στα μπάτα, εντάξει, ξεθάρισε, ξέρετε, φτάνει. Άστε καλά. Λοιπόν, να κάνουμε ο κύριος Καρυπίδης να πάει να ανοίξει ένα κλεισάκι, ούτως ώστε να μπορέσει να τοποθετηθεί. Το σκηνικό που άνοιξε ο Ιβάν την Παναγία σου Μελά τώρα είναι για ταινία, εντάξει. Είναι για ταινία, να ξέρεις. Γιατί? Γιατί είχε κάνει ολόκληρο σχέδιο. Να ανοίξει. Στρατό είχε. Κάτσε, αυτό έγινε, φαντάζομαι, μέσω διαβουλεύσεων. Σε συνεννόηση, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Ναι, μην έχει κανένα. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, μπορεί να σε στήσουν. Είχε στρατό, άστο. Δεν υπάρχει. Ναι, αλλά δεν έγινε κάτι, εντάξει. Όχι, ούτε, γιατί ούτε, άμα έχεις. Γιατί έπρεπε να πάει εκεί, ο στρατός ο κανονικός του Τούρκου έπρεπε να πάει. Ναι. Και πόντιος λέει στον μπλα μπλα, βρες μας ο Κώστας, μην το βγάζω το καπέλο σε αυτό το τηλέφωνο, τι άλλο θα ακούσει. Δεν ακούστηκε αντιπαράθεση. Τίποτα. Ποτέ σε αυτό το επίπεδο. Ποτέ. Αλλάζουμε το ρου της ιστορίας. Στην κυριολεξία ως εκπομπή. Καρυπίδης, δεν έχει χαρακτηριστικά ποντίου. Εδώ που τα λέμε τώρα. Έχει ρε εσύ τώρα αυτό το. Έχει, έχει, έχει. Έχει. Μια χαρά έχει. Επειδή είναι αδυνατός. Όχι, επειδή το κεφάλι του. Έχει, έχει. Όχι, μια χαρά είναι. Είναι κατεξοχήν. Τι λες ρε εσύ. Κατεξοχήν, ας πούμε, ποντιόφατσα έχει ο Καρυπίδης. Ναι. Μάλλον το βλέπεις κάπως αλλιώς, ας πούμε. Το βλέπω πιο κλαρινό. Ναι, το γουστάρεις τον Κάρι, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ. Ναι, το γουστάρεις, γι' αυτό δεν το βλέπεις. Είναι παρολής, δεν είναι τέτοιο άτομο. Δεν είναι. Τους γρήγορους θα τους σέβεσαι. Είναι γρήγορος. Τώρα πώς θα καταστραφούν την γρήγορα, είναι άλλο. 2-31-0-287-3-8 για λιγουλάκια ακόμη στους εθέρες της πόλεως εδώ στο ψυχιατρίο μας, στο ψυχιατρίο της Παρασκευής. Λίτσα Πατέρα χθες το The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αναούτογλου είπε θα μπορούσε να είναι δικό μας εδώ παιδί των αθλητικών ραδιοφώνων. Είχα προβλέψει την πανδημία στο επαιτειακό αστρολόγο από το Σεπτέμβριο. Έτσι, τα είχε δώσει, είχε δώσει σημειάκι η Λίτσα η Πατέρα, γιατί συναγωνίζεται και με. Έχουν και άλλοι αστρολόγοι έχουν προβλέψει την πανδημία. Και συναγωνίζονται τώρα. Εγώ ο μοναδικός αστρολόγος που δεν έχει πετύχει ποτέ τίποτα είναι ο Πίτ Παπαδάκος. Δεν έχει πετύχει. Αγαπημένος, ναι. Δεν έχει πετύχει τίποτα. Προπέρυσι και πει θα πάρουμε την πόλη. Το περιμένουμε ακόμα. Κάθε χρόνο βασικά το δίνει. Κοίτα, ο μόνος τρόπος θα πάρουμε την πόλη είναι να μας τη δώσουν. Για κάποιο λόγο βαριόμαστε να την κάνουμε άλλο. Ναι, μα αυτό ο Πούτιν αυτό θα κάνει. Αυτό ψήνει τώρα. Δηλαδή μας μπερδεύει τώρα που είναι μετά τσιμίτσι κότσι με τον Ερντογάν. Και... Είδες αυτό το τέτοιο το σκηνικό που στα τζαμιά βάλανε το Μπελατσάου. Αυτός που το έκανε. Αυτοί είχαν κεντρικό ήχο για όλα τα τζαμιά. Φαντάζομαι πως δεν έχουν το καθένας τώρα σε κάθε support τζαμί. Support artist. Έπος τον Μπελατσάου. Να ανοίξουν και εδώ τα μεγάφωνα για να γίνει κάτι ανάλογα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ο Φούντογλου είναι. Καλημέρα, ακούμε την κίνηση στους δρόμους. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τα. Καλημέρα. Λοιπόν, πήρα να σας κάνω λίγο μάθημα γεωγραφίας, κύριε Πατμανίδη. Παρακαλώ. Λοιπόν, η Λιγαριά που ψάχνεις, ναι. Επειδή και εγώ είμαι μισθός από την Κρήτα, ναι. Είναι κοντά στο Δημητρίτσι και τη Βέργη. Ψσσσ, τι λες τώρα. Το Δημητρίτσι το ξέρω, τη Βέργη δεν την ξέρω. Αβαβά ελαίος είναι, ρε. Αβαβά είναι, ρε. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, η σειρά είναι η Λιβαδοχώρηση Σαμιά Άμπελης, Δημητρίτσι, Αγία Παρασκευή, Τσαρπίστα, η Τερφνή και η Νικρίτα. Μου έρχεται να ανέβω σε εκτέλεση, πώς θα είπες. Αναχωρεί. Δούλευε σε εκτέλεση.
Δούλευε στο κτέλ, όχι, αλλά έχω πάει. Yeah. Όχι, έχει πήγαινε πάρα πολλές φορές εκεί ψηλά, γι' αυτό. Εκεί αρέσει και στους ανθρώπους, επειδή είχε πολλές τροφές, ξερνοβολούσε από ό,τι θυμάμαι όλα τα χωριά απ' έξω. Ναι, 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 ναι. Α, εκεί μια λουκέτα στη λιγαριά. Δεν κάπως έτσι. Να σε καλά, ευχαριστούμε για το μάθημα πατριδοδοσίας. Ακριβώς, για να μην μένουν αναπάντα ερωτήματα. Ναι, ναι. Ο κόσμος δεν μπορούσε να κάνει Σαββατοκυριακό. Χωρίς να ξέρει που είναι η λιγαριά. Είμαι σίγουρος. Ξαναπες λίγο τη διαδρομή, μ' άρεσε. Ξαναπες. Σ' άρεσε. Λοιπόν, ναι. Όπως τρίψα το καλό καστρό, μετά είναι Λιβαδοχώρη, Άμπελης, στη Σαμιά, Δημητρίτσι, Αγία Παρασκευή και Τσαρπίστα, η Τερπνή. Από εκεί ήταν ο Κουφωτήρας, σημειωτέω. Βέβαια, και βέβαια. Και μετά. Καπάκι. Έτσι. Έγινε. Φιλιά, σε ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουφοντίνα. Τερπνή, βέβαια. Κοντοχωριανός, Δημήτρης Κουφοντίνας. Ο Παπαναστασίου, νομίζω, που ήταν και αυτός μπλεκόμενος με την υπόθεση τότε 17 Νοέμβρη, ήταν από ένα χωριό κοντινότερο, 30 φιλιά, δεν κάνω λάθος. Και από την Τερπνή επίσης είναι και ο Γιάννης Αγγελάκας. Από την Ιχρήτα κανένας. Καλημέρα στη Γραμμούλα, μας το κλείσε εδώ. Καλημέρα. Γεια και χαρά σας. Καλώς τώρα. Λοιπόν, άκουσα και πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχω μείνει με την απορία εδώ και καιρό. Ότι υπάρχει πρόβλημα, λέει, δεν υπάρχουν χέρια. Δεν υπάρχουν χέρια. Για τις αγροτικές δουλειές. Ναι. Δεν υπάρχουν χέρια. Μια χαρά υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και επειδή δεν υπάρχουν χέρια, δεν πάνε οι Έλληνες. Το αστείο είναι ότι το λένε. Αλλά δεν λένε ποτέ πώς να πάνε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτό το νούμερο, αυτός ο αριθμός τηλεφώνου, όποιος θέλει ας επικοινωνήσει. Όταν λες θέλω χέρια και μένεις εκεί στο αόριστο. Ναι, δεν πας λίγο το χέρι μου σε ένα χωράφι, εννοείται, ναι. Πρέπει να μου πεις πώς γίνεται. Μπράβο. Καταρχάς, στον ΟΑΕΔ έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση, όχι μέσω του ΟΑΕΔ, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια καρτέλα που να λέει σε αυτό το μέρος θέλουν τόσα άτομα, σε αυτό τόσα, πληροφορίες εκεί. Για να μπορεί κάποιος που να μπορεί και να χρειαστεί να το κάνει. Ναι, χέρια με 25 ευρώ τη μέρα να δουλεύεις όλη μέρα στο χωράφι και να μείνεις σε μια παράγκα, δύσκολα να μπουν στο χωράφι. Δεν σου λέει αυτό. Ναι. Πρόσεξε τώρα, αυτή είναι γιατί η νοοτροπία. Υπάρχουν και έτσι αυτά. Μας το περνάνε. Όχι, υπάρχουν. Δεν είναι έτσι μας το περνάνε. Έτσι. Πραγματικά δεν είναι έτσι όμως. Ναι. Και ξέρεις γιατί δεν είναι έτσι. Ναι. Γιατί πολύ απλά στην Εορδαία τώρα που είχε πει. Κοντά στην Πτολεμαΐδα, τέλος πάντων, σε ένα χωριό, έχουνε μήλα, έχουνε και κεράσια. Και το είχε θέμα ότι ενώ το είπαν ότι χρειάζονται χέρια χθες, μέχρι σήμερα δεκάδες τηλεφωνήματα και στην Ερτρία και στο χωριό θέλουμε να έρθουμε και από Αθήνα. Ναι, δηλαδή, δεν έχει άδικο σε αυτό. Ναι, εντάξει, οκ, okay, δεν λέω για αυτό. Δεν λέω για αυτό το πράγμα. Μα έτσι είναι και πιο ελεγχόμενο το πράγμα. Μα είναι αλήθεια, δηλαδή υπάρχει κόσμος σε πόλεις μέσα που έχει ανάγκη για ένα πιάτο φαγητό. Γιατί να μην δεν πάει να δουλέψει, δεν το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι πώς θα πάει. Υπάρχει ένας τρόπος ενημέρωσης. Επειδή μάθαμε δηλαδή ότι πρέπει να έρχονται από την Αλβανία ή από τη Βουλγαρία. Όχι ρε παιδιά. Ας κάνουμε κάτι και εμείς μεταξύ μας. Ναι, εγώ νομίζω ότι η εποχή που ο Έλληνας δεν θα πήγαινε σε αυτά έχει περάσει. Εγώ νομίζω πως όχι, γιατί σου επανέλαβα το 25 ευρώ το πολύ την ημέρα σε μια παράγκα 13 ώρες στο χωράφι. Υπάρχουν εργοδότες, υπάρχουν και άλλοι εργοδότες. Και πυροβολισμοί όταν ζητήσεις τα λεφτά σου και δίκανα και φλόπερ αυτά και τέτοια. Αυτά είναι παρεπώνησο, δεν μετράνε. Δεν είναι μόνο, είναι και σε άλλες περιπτώσεις. Μία ανάγκη, ήτανε, μία ανάγκη δημιουργείται από την έλλειψη. Κάποιος, ναι. Αν ήθελε να εκμεταλλευτεί, όπως και ανάποδα εκμεταλλεύτηκαν. Mm-hmm. Αυτές οι εκμεταλλεύσεις είναι θέμα ανθρώπου. Όπως γίνεται με τον ενοικιαστή και τον ιδιοκτήτη. Άλλες φορές εκμεταλλεύεται ο ενοικιαστής, άλλο το ιδιοκτήτης. Είναι θέμα χαρακτήρα, θέμα ανθρώπου, ό,τι θέλεις. Μην το βάζεις γενικευμένο. Δεν το βάζω γενικευμένες καταστάσεις. Όχι, δεν το έχει υπόψη σου, είναι φασισμός. Δεν είναι φασισμός, δεν είναι όταν είσαι φασίστας, ναι. Έτσι. Απλά για να είναι όταν γενικεύεις. Ναι, για να δημιουργηθεί μια ανάγκη σε εργατικό δυναμικό, σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη σε αυτό. Και μάλιστα απεγνωσμένη ανάγκη, ούτως ώστε να έρθουν ροές εργαζομένων, εργατών γης από το εξωτερικό. Σημαίνει γιατί? Ότι
Ναι, άρα τι γίνεται, θέλεις να μας πεις ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο που δεν θέλουν τον Έλληνα εργάτη να πάει να δουλέψει στη γη? Όχι, προφανώς δεν είναι θέμα σχεδίου, είναι θέμα ανοργανωσιάς. Αυτό λέει. Και πώς οργανώνεται ένα Έλληνα? Εσύ τι έπιασε, ας κάνουν μια πλατφόρμα και να δούμε ποιοι θα πάνε και ποιοι θα πάνε. Και πώς έρχονται από το εξωτερικό οργανωμένα και δεν μπορούν από την Ελλάδα να οργανωθούν αυτό? Γιατί δεν σου λέει ότι ο ΑΕΔ και αυτοί που θα έπρεπε να είναι υπεύθυνοι για να οργανώσουν τη μοιρασιά? Πετάνε αετό. Και από το εξωτερικό πώς τους φέρουνε? Γιατί έχουν δίκτυο. Μπουλούκια, δεν έχουν δίκτυο. Όχι, έρχονται μέσω διακρατικών συμφωνιών. Έχουν ομάδες. Ναι. Δεν είναι έρχονται. Ναι, έρχεται ομάδα όμως. Ναι, έρχονται συντεταγμένα. Ναι, τον βοηθάει τον άλλον που έχει το χωράφι. Δεν ψάχνει 30 διαφορετικούς. Mm-hmm. Σου φέρνει 30 κατευθείαν. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε από εδώ. Ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά αυτό που είδα με εντυπωσίασε. Άνθρωποι που είναι στην Αθήνα θέλανε να έρθουν εδώ πάνω. Για να μπορέσουν να... Το μεροκάματο είναι 30 ευρώ πληροφοριακά, το είπε ο άνθρωπος. Λέει είναι και 8ωρο, είπε, δεν ξέρω. Είπε ότι έχει και δύο διαλύματα, ένα πρωινό, ένα μεσημεριανό για να φάει κανείς. Τώρα, εμένα με ενδιαφέρει άλλο. Σίγουρα έχει πρόβλημα γιατί πού θα μείνει, πώς θα μεταφέρεται και πάει λέγοντας. Αλλά είπε ότι για 3 μήνες εμείς στην περιοχή μας έχουμε δουλειά. Τελειώνουμε με τα κεράσια, συνεχίζουμε με τα μήλα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα χρειαστεί να υπάρξει ένα σημείο πληροφόρησης που να μπορεί ο καθένας από μας να το ανοίξει και να πληροφορηθεί. Δεν είναι τόσο δύσκολο για το κράτος. Ωραία. Μια ιστοσελίδα που να λέει. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια και καλό Σαββατοκύριακο. Και τελευταία γραμμούλα για να κλείσουμε και το σημερινό μας ψυχιατρίο. Καλημέρα. Μ' άρεσε που είπε ο φιλάρετος μια καρτέλα στον ΟΑΕΔ. Ναι, όντως μια καρτέλα χρειάζεται. Εντάξει, τώρα χωρίς πλάκα παιδιά, προκρίσεως. Καταρχήν εγώ δεν τρέπομαι να το πω και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Το ξέρω στα όλα. Σε έπαιρνε τις καρτέλες από το 2011 όταν συγχωρέθηκε η μάνα μου, όταν έμαθα το 10 ότι έχει την κακιά αρρώστια. Γιατί ήμουν 2 χρόνια τεμπέλιαζα, την έβγαζα με 10-15 ευρώ από τη σύνταξη. Χώρια πριν όμως ότι είχα μια οχταετία στα κουλούρια, έτσι ομάς το λέω, σαν υπάλληλος. Μοίραζα φυλάδια. Ξεκινήσα με 24 ευρώ part-time, χωρίς τίποτα, μαύρος. Εν τω μεταξύ το 24 γινόταν 21, σιγά σιγά ήθελα να γίνει 19. Και δεν ήταν τετράωρο, μιλάμε τώρα κάτι πυλές, κάτι καρότσια. Το 11-8-80 το έχω μοιράσει σχεδόν εγώ και άλλοι δύο τύποι σε όλη την πόλη. Μέχρι που έφτασε 13-40 με εργόσιμο. Το εργόσιμο, παιδιά, για να γίνει ένα αίσθημα πρέπει να κάνεις 5 εργόσιμα. Δηλαδή, κλάιμαϊν. Το εργόσιμο ήταν τυπικούρα, ήταν μεγάλη εταιρεία, δεν μοίραζε πιτσαρία, ας πούμε. Ήτανε μια μεγάλη εταιρεία διαφημιστική που έχει υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Για να μην είμαστε μαύροι, δηλαδή αν τυχόν σε σταματήσουν, δηλαδή να είμαστε νόμιμοι. Όχι εμείς, η εταιρεία ήταν νόμιμη δηλαδή. Μας δεν μας κάνανε. Επίσης, το 1999, προκρίσεως, επειδή ήμουν 20 χρόνια σερβιτόρος και βοηθός μπάρμαν, μαζί με τον αδερφό μου τον Πασκάλ, τον ξέρει ο Σταύρος, πήγα στον Πολύγυρο με 2 εκατοστάρικα. Γιατί ο πατέρας μου, ο συγχωρεμένος τότε, μου λέει αγόρι μου, μόνο ένα πριν μπορώ να σου προσφέρω. Πριν, πακέτο. Α, ναι. Νομίζω πριν, και τίποτα άλλο, γιατί εγώ μου πλησάκες, ναι. Και ήρθε η κοπελιά μου από το Λονδίνο και δεν είχα, όχι καφέ να την κεράσω, το δικό μου καφέ δεν είχα. Και παίρνω αγγελίες, γραφείο ευρέστων εργασίας, παίρνω αυτή, τον πρώτο μισθό, ένα 20% τέλος πάντων, πάω πολύ γύρω, ούτε καν ήξερα ότι ο Πολύγυρος δεν έχει θάλασσα, γιατί είναι πρωτεύουσα της Χαλκιδικής. Τέλος πάντων, η μεγαλύτερη λούφα, αυτό που λένε 8ωρο, ξεχάστε παιδιά, έπαιρνα 10 χιλιάρικα σίγουρα, τα έπαιρνα το 99-2000, αλλά το πρώτο μου μεροκάματο ήταν... Σκεφτείτε έναν χαλκιδικιώτικο γάμο με 4 πτέρυγες που κάθε πτέρυγα χωράει 200 άτομα. Πρώτο πιάτο. Εγώ βέβαια δεν πήγα σαν σερβιτόρος, πήγα σαν βοηθός. Ναι. Η μεγαλύτερη λούφα για να αναγκαστώ, ξεφτιά ήταν, πήγαινα τουαλέτα στη ζούγκλα για να τρίψω να βγάλω το παπούτσι μου και να κάνω λίγο μασάζ στα δάχτυλά μου. Παιδιά, αλλά σε αυτήν την ηλικία που είμαι τώρα, 47, δεν μπορώ να πάω ρε παιδιά με ένα ψάθινο καπέλο του Μανάβη, ας πούμε, και να
μαζεύω και να κάνω και να μια τζουγκράνα να πω. Δεν. Όσο και να μου δώσουν. Πρέπει να κλείσουμε. Φιλιά. 12 παρά. Αναδομώ. Παύλα ανακαίνιση.gr. Μπαίνεις εκεί και βλέπεις την καλύτερη κατασκευαστική του πλανήτη. Στο 2311-241-508 κλείνεις ραντεβού για να μάθεις τι ακριβώς επιλογές έχεις. Η αναδομό είναι για εσάς και σήμερα εδώ. Μαζί μας η BEASY, ασύρματο ίντερνετ, υποστήριξη δικτύων. Είσαι gamer, βλέπεις web TV και δεν θέλεις να κολλάει. Είσαι φοιτητής και θέλεις οικονομικό και γρήγορο ίντερνετ. Η BEASY είναι για εσάς εδώ. BEASY.solutions. Και 2-3-12-31-34-34. Το 3! Το 3, από μόνο σου! Ναι, ναι. Λοιπόν, Ανέστης Αϊβατζίδης, ο νικητής της σημερινής κληρώσεως για ένα γαλάκι από τα Opticon Express. Τα ξαναλέμε εμείς Δευτέρα με ανοιχτές ταβέρνες. Οπότε έχουμε γαστριμαργικές προτάσεις από τώρα. Προετοιμαστείτε για την Δευτέρα, τη μεγάλη έναρξη. Παραχωρούμε τη σκυτάλη στην εκπομπή. Εκπομπή... Ανοίξτε κλεισάκια. Τρόικα που ακολουθεί. Φιλιά, τσάω.